Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Παρασκευή 24 Μαΐου βράδυ και παρακολουθείτε ζωντανά το 41ο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς V for Vendetta. Και πάμε ευθύς αμέσως να σας παρουσιάσω τον αγαπημένο σας Mr. V. Καλώς ήρθατε και αυτή τη φορά. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Είναι πολύ καλό ότι ήρθατε μετά από δύο εβδομάδες να κάνουμε εκπομπή αυτή τη φορά, γιατί μας είχατε κάνει προηγουμένως ένα καψονάκι ενός μηνός απουσίας, έτσι. Τα τεχνικά κολλήματα, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ήταν και αρκετά δύσκολα. Έτσι, και χαιρόμαστε ιδιαίτερως που σας έχουμε κοντά μας απόψε. Αμοιβαία η χαρά. Λοιπόν, να πούμε εντάχει λίγο τις σελίδες που ανέβασαν την 40η εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, The Secret Real Truth. Πάλο, News Now GR, Τρικλοποδιά, Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως, Νίκος Χιλαδάκης, Περίεργα, Διόδοτος, Σκεφτόμαστε Ελληνικά, My Blogs, Der Kamerad, Script Amanent, Greek National Pride, Click TV, Crete News, FN Press, Σχόλια News, News Volos, Έλληνεν Λολάτρης, Sociology Alert, Χαλαρά Καφέ, ένα και ένα νιούς. Σότος 206 είναι ο κύριος που έχει ανεβάσει όλες μας τις εκπομπές από την πρώτη μέχρι και την τελευταία. Macedonian Ancestry. Αυτές είναι οι ιστοσελίδες από κανάλια στο YouTube. Μέγας Φίλιππος, Πάνος Διάβλος. Και Ματθίας 33, ο οποίος επίσης ανεβάζει όλες μας εκπομπές από τη 18η που μας έριξε το YouTube, γιατί ήμασταν αντιπαθητικοί, όπως φαίνεται. Και από ραδιόφωνα, ο Ελλάς FM στην Ομογένεια. Και πριν δώσω το λόγο στον αγαπημένος σας Mr. V, να πάμε να πούμε δύο λόγια για τους εθνικούς φύλακες, ότι πραγματοποιήθηκε την παρελθούσα Κυριακή 19 Μαΐου το 4ο Εθνικό Μνημόσυνο στη μνήμη των 353.000 σφαγιαστέντων από τους Τούρκους και εκτελεστέντων και βασανιστέντων και ούτω καθεξής, μέχρι θανάτου Ελλήνων του Πόντου, και μέλη μας και φίλοι εκτέλεσαν το καθήκον τους με αυτό το εθνικό μνημόσυνο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι έγινε περίπου σε 150 ενορίες και άλλα τόσα μνημόσυνα έγιναν από διάφορα κατατόπους, ποντιακά σωματεία της χώρας. Να πούμε μία ευχάριστη είδηση. Είχαμε κάνει την αναφορά, αν θυμάστε, στην προηγούμενη εκπομπή, για αυτό το παιχνίδι, το Brain Box με τις κάρτες. Α, ναι. Που το έχουν μοιράσει στα παιδιά, ναι. Και το οποίο αλλοιώνει την ιστορία. Έχει κάτι χάρτες της Ευρώπης όπου η Ελλάδα δεν υφίσταται, απουσιάζει. Συμπτωματικά. Αυτά τα έχουν κάνει οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Συμπτωματικά. Λοιπόν, και είπαμε ότι είχαμε. Οι καρδιακοί μας φίλοι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Και είχαμε πει ότι στείλαμε επιστολή στην εταιρεία εδώ στην Ελλάδα. Και μάλιστα όταν δεν πήραμε απάντηση, ίσως δεν ήταν την πρώτη, στείλαμε και δεύτερη. Και κυρίες και κύριοι, πριν από 4 μέρες μας τηλεφώνησε ο υπεύθυνος της εταιρείας, αν μπορεί να δείχνει την κάμερα ένα, ο σκηνοθέτης, μας τηλεφώνησε ο υπεύθυνος της εταιρείας στην Ελλάδα. Είναι η εταιρεία Κουτρόπουλος ΑΕ, που εισάγει πάρα πολλά παιχνίδια, μεταξύ αυτών και το Brain Box αυτό, το εγγλέζικο, το οποίο λέει υπέροχα πράγματα για τους Έλληνες και την Ελλάδα, εντός εισαγωγικών εδώ, σας αντιλαμβάνεστε το πνεύμα μου. Λοιπόν, και μας είπανε από την εταιρεία ότι η επιστολή των εθνικών φυλάκων, την οποία έλαβαν, μεταφράστηκε στα αγγλικά, απεστάλλει στην αγγλική εταιρεία που φτιάχνει το παιχνίδι, και το αποτέλεσμα ήταν η αγγλική εταιρεία να στέλνει τις επόμενες μέρες εκπρόσωπό της στην εταιρεία στην Ελλάδα
Και συγχρόνως η εταιρεία στην Ελλάδα πάγωσε τις εισαγωγές του παιχνιδιού μέχρι να αποκατασταθεί η αλήθεια. Μπράβο. Έβγε. Λοιπόν, είναι μια επιτυχία αυτό μέσα στις άλλες που αναφέραμε και στις προάλλες. Η πρώτη βεβαίως ήταν, όπως είχαμε πει, εκεί με τον Σατανά που είχαν βάλει στο παλαιό Φάληρο. Στην παραλία. Στην παραλία του Φαλήρου, που ναι, με την δράση μας και την φασαρία που κάναμε μετά από 15 μέρες, αφού του πήραν και ο Δήμαρχος και ο Μητροπολίτης Νέας Μήνης την επιστολή μας, κατέβηκε και ουδέποτε ξανανέβηκε αυτό το έκτρωμα από το Φάληρο. Και το άλλο βεβαίως, η επιστολή που σας είπαμε, είχαμε στείλει για την παραμονή, την προηγουμένη μάλλον της Μεγάλης Εβδομάδος, για εκείνη την αντίχριστη εκδήλωση που θα κάνανε, που είχε τον τίτλο «Ασεβή Τροπάρια». Στην ίδια παραλία. Στην ίδια παραλία, ακριβώς. Που ενώ ενημερώσαμε τον Μητροπολίτη και βεβαίως είπε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, και όμως τρεις μέρες πριν την απαράδεκτη αυτή και προσβλητική για την πίστη μας εκδήλωση, ο διοργανωτής απεβίωσε ο διοργανωτής και επομένως αυτή ανεβλήθη και έγινε νομίζω αυτές τις μέρες, αλλά μας είναι αδιάφορο αν ονόμαζαν αυτές τις μέρες μια εκδήλωση ως Ασεβή Τροπάρια, με τέτοια ας πούμε απόσταση από την Μεγάλη Εβδομάδα. Εμάς μας ενδιαφέρει δηλαδή να μην γίνει τη Μεγάλη Εβδομάδα, παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδος, και δεν έγινε παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδος. Ναι, ναι, συμπληρώστε το θέλετε. Αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι, πάνω στο πολύ ωραίο θέμα που μόλις αναπτύξατε. Πιο απ' όλα. Αυτό αναπτύξαμε διάφορα θέματα. Όχι, όχι, μιλάμε για τα συγκεκριμένα δύο σημεία, ναι, ναι, στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, ναι, αλλά συγχρόνως και η δράση που καταφέρατε με το θέμα αυτής της εταιρείας που εισάγει αυτά τα απαράδεκτα πράγματα από την Αγγλία. Ναι, λοιπόν, ακούστε, ακούστε, ακούστε να σας πω. Δεν, όσον αφορά τις κάρτες. Δηλαδή, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας ότι πώς με μικρά πράγματα μπορεί να επιτύχεις κάτι μεγάλο. Τι έγινε, ένας φίλος της εκπομπής, ο οποίος είναι πλέον και μέλος των Εθνικών Φυλάκων, ο κύριος Νικόλας, δεν θα πω το επώνυμό του για ευνοήτους λόγους, έπαιζε με τα παιδιά του και διαπίστωσε αυτό, δεν το γνώριζε το παιχνίδι, κάποιος το δόρισε στα παιδιά του προφανώς, έπαιζε με τα παιδιά του και διαπίστωσε αυτό το πράγμα. Και παίρνει το θάρρος και μας στέλνει μια επιστολή. Αναλυτικότατη επιστολή, μεγάλη επιστολή, με όλα τα τροτά σημεία του παιχνιδιού. Ναι. Στη συνέχεια εμείς φτιάχνουμε μια επιστολή, τη στέλνουμε στην εταιρεία, ναι, 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 και ειδού το αποτέλεσμα. Έρχεται ο Άγγλος στις επόμενες μέρες, δηλαδή περιμένουν τον Άγγλο να έρθει από την Αγγλία να συζητήσει με την εταιρεία και πάγωσαν οι εισαγωγές μέχρι να αλλάξουν το περιεχόμενο του παιχνιδιού. Εκεί ακριβώς, αυτό είναι το ζουμί, ναι, που θέλω να επικεντρωθώ. Ναι. Και πέραν των συγχαρητηρίων που αξίζει η προσπάθεια αυτή των Εθνικών Φυλάκων και η προσωπική σας προσπάθεια. Του κυρίου αξίζει, του κυρίου. Και του τηλεθεατού που είχε την ευαισθησία. Είναι το παράδειγμα για όλους είναι που μας παρακολουθούν. Έτσι. Ότι το να κάθεσαι και να λες δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορώ εγώ να αλλάξω τίποτα, ναι, 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 είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνεις. Έτσι. Να πόσο απλά μπορείς να αλλάξεις. Με ένα μικρό ενδιαφέρον που έδειξε αυτός ο άνθρωπος και είδου το αποτέλεσμα, έτσι. Θέλω να το πω έτσι και απλοϊκά, αλλά και χαρακτηριστικά. Ναι. Πήρε, κυρίες και κύριοι, το στυλό στο χέρι του και απετύπωσε στο χαρτί, αν θέλετε, παραδοσιακό το τρόπο, ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν παραδόθηκε, όπως λέει ο κ. Βασιλιάδης. Το απετύπωσε στο χαρτί, το έστειλε, διαμαρτυρήθηκε, είδε ότι είναι απαράδεκτο για τα παιδιά του και για τον οποιονδήποτε δήθεν παίζει για με αυτό. Για όλα τα Ελληνόπουλα. Δεν μίλησε μόνο εκ μέρους των παιδιών του. Για όλους τους Έλληνες μίλησε, έτσι. Λειτουργήσε ενεργά. Πόσοι γονείς το κάνουν αυτό για τα παιδιά τους. Πόσων γονέων τα παιδιά παίζουν με αυτό το παιχνίδι και δεν δίνουν καμία σημασία οι γονείς. Μα συγγνώμη, εδώ υπάρχουν γονείς που δεν ανοίγουν να δουν τα σχολικά βιβλία τι χάλια έχουν μέσα. Μας στείλανε ένα μήνυμα από τον ομό Φθιώτιδος, μια οικογένεια. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα από το μήνυμα, γράφει η μητέρα το μήνυμα. Μάλιστα. Και μεταξύ άλλων, λέει, είμαστε στην δυσάρεστη θέση κάθε απόγευμα να πρέπει να κάνουμε μάθημα στα παιδιά μας 2 ώρες για να μπορέσουμε να τους βγάλουμε από το κεφάλι τα καταστροφικά αυτά που τους έμαθα στο σχολείο το πρωί. Στην τάξη, ναι. Στην τάξη το ναι, πρωί. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, υπάρχουν γονείς ευαισθητοποιημένοι, αλλά βεβαίως οι πολλοί είναι στον κόσμο τους, δυστυχώς. Και μισή κουβέντα, αν μου επιτρέπετε. Ό,τι θέλετε. Τι, αλίμονο. Μισή κουβέντα, αλίμονο. Επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό ζήτημα και κομβικό το πώς τα παιδιά βοηθιόνται στο σπίτι από τον πατέρα και τη μητέρα. Έτσι. Αν έχουν τον χρόνο
Και κάθονται μαζί. Χρόνο βρίσκεται. Αν θέλει, χρόνο βρίσκει. Ναι. Αν δεν θέλει, δεν θα βρει ποτέ όσο και να έχει. Άνεργο να είσαι, δεν θα βρει χρόνο αν δεν θέλει να ασχοληθεί με τα παιδιά σου. Σωστό. Και αν δουλεύει 20 έως 24ωρο, στι 4 που θα σου μείνουν θα βρει χρόνο να ασχοληθεί. Συμφωνώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει, δεν έχω χρόνο. Ήθελα να πω το εξή. Ότι έχει μεγάλη σημασία η βοήθεια ή του πατέρα ή τη μάνα. Ναι. Καλό είναι το παιδί να μάθει να τα καταφέρνει μόνο του, αλλά η εποπτεία. Ειδικά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού είναι απαραίτητη. Θέλω όμως να επικεντρωθώ και να υπογραμμίσω ότι είναι δύο μαθήματα στα οποία θέλει τεράστια προσοχή το παιδί και προσωπική εργασία του γονέα. Η ιστορία και τα θρησκευτικά. Εννοείται. Είναι πάρα πολύ κομβικά. Το θέμα να καταλάβει τις πράξεις αριθμητικής, να καταλάβει κάποια στοιχεία στη φύση, να καταλάβει κάτι στην φυσική κλπ. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Το οποίο όσο και κακογραμμένο να είναι, κάποιος τρόπος πρέπει να βρεθεί και ίσως βρεθεί στο σχολείο. Εκείνο το οποίο δεν μπορεί να διορθωθεί είναι τα κακουργήματα που έχουν κάνει στα βιβλία της ιστορίας και των θρησκευτικών. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και επιμέλεια από την πλευρά των γονέων και δεν θέλω άλλο να επεκταθώ. Μια χαρά τα λέτε. Λοιπόν, είχε πολύ αξία αυτό να το πούμε, να καταλάβει κανείς ότι από πόσο μικρά πράγματα μπορεί να επιτύχει κάτι μεγάλο. Έτσι. Γιατί είναι σπουδαίο τώρα να αναγκαστεί μια εταιρεία να παγώσει τις εισαγωγές, γιατί κάποιος άνθρωπος ευαισθητοποιήθηκε, έτσι. Ευαισθητοποιήθηκε και πήρε το χαρτί και έγραψε. Έγραψε. Δεν βαρέθηκε. Και εδώ το αποτέλεσμα. Έτσι. Τι τρομερό. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε ανακοινώσει και στην προηγουμένη εκπομπή το 5ο Εθνικό Μνημόσυνο στις 26 του μηνός, την ημέρα των εκλογών, κυρίες και κύριοι, για την επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Έτσι. Καλό είναι όσοι μας παρακολουθείτε να κάνετε ένα μνημόσυνο, να πάρετε ένα περιποιημένο σταράκι στην ενορία σας, στην εκκλησία σας, με μία ελληνική σημαία ή δυνατόν, για να στη μνήμη αυτών οι οποίοι έπεσαν και στο πρόσφορο τα ονόματα ή σε μία φράση πάντοτε το πρόσφορο που το πηγαίνουμε νωρίς την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία εννοείται κατά τη διάρκεια του όρθρου πριν δηλαδή ξεκινήσει η κανονική διαλειτουργία για να διαβαστούν τα ονόματα από τον κληρικό στην Αγία Πρόθεση, ναι. Συνοδεύουμε το πρόσφορο με ένα χαρτί στο οποίο πέραν των δικών μας ανθρώπων που θέλουμε να μνημονευθούν και να αναπαυθούν οι ψυχές τους, κύριε Βασιλιάδη, ναι. Και των δικών μας ανθρώπων που είναι εν ζωή και γράφουμε και υπερ υγείας, ορισμένα δικά μας ονόματα, μπορούμε να γράψουμε με μια εύκολη και εύληπτη διατύπωση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των σφαγιαστέντων ή των θυσιαστέντων κατά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως 29 Μαΐου 1453. Έτσι ακριβώς. Να πούμε επίσης, κλείνοντας για τους εθνικούς φύλακες, δεν ξέρω αν προηγουμένως δείξαμε τη διεύθυνση που μπορεί κάποιος, μπορείτε να στέλνετε τις εγγραφές σας όσοι δεν έχετε εγγραφή ακόμη. Και επίσης να βλέπουμε και το email στο οποίο μπορείτε να γραφτείτε ηλεκτρονικώς όσοι δεν θέλετε να κάνετε τον κόπο να πάτε στο ταχυδρομείο. Μπορείτε ηλεκτρονικώς στο email μας που βλέπετε. Και βεβαίως εννοείται ότι πρέπει να παρακολουθείτε ανελιπώς την ιστοσελίδα μας και το εθνικό δελτίο της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει από την ειδησιογραφία του διαδικτύου. Έτσι, αν θέλετε να μάθετε όλες τις ειδήσεις μαζεμένες της ημέρας, μπείτε στο εθνικό δελτίο της ιστοσελίδας μας και δεν χρειάζεται να διαβάσετε τίποτε άλλο στο διαδίκτυο. Είναι πραγματικά χτένισμα σε βάθος, εγώ το λέω. Χτένισμα σε βάθος. Να πούμε ότι ακολουθούν νέες δράσεις στις επόμενες μέρες των εθνικών φυλάκων. Κάποιες θα τις ανακοινώσουμε στην 42η εκπομπή, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Και το τελευταίο θέλω να διαβάσω μία επιστολή κάποιου μέλους μας, η οποία έχει την αξία της. Χειρόγραφη επιστολή. Έχει αξία αυτό. Ναι, χειρόγραφη. Είναι χειρόγραφη επιστολή. Ναι, να τη δείχνω εδώ πέρα αν φαίνεται. Ναι. Φαίνεται μια χαρά. Ναι, χειρόγραφη επιστολή, τη διαβάζω. Δεν θα πω την περιοχή για ευνοήτους λόγους. Ημερομηνία 8 Απριλίου 2019. Αγαπητέ κύριε Βασιλιάδη, ονομάζομαι Τάδε, είμαι Έλληνας Ορθόδοξος, χριστιανός, νυφευμένος και ο Θεός μου έχει χαρίσει μία κόρη και δύο γιους, 10, 6 και 2 ετών αντιστοίχως. Θα τους ζήσουν. Ζω και εργάζομαι μονίμως στην πόλη.
κενό, κενό δικό μας δηλαδή, αναφέρει βεβαίως ο άνθρωπος, αλλά δεν θα βγάλουν τα προσωπικά δεδομένα στην τηλεόραση, ούτε για την εργασία του. Διατηρώ δε τον βαθμό του εφέδρου υπολογαγού πεζικού ως υπηρετήσα σε επί 23 μήνες ως δόκιμος έφεδρος αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων την θητεία μου προς τη μητέρα πατρίδα. Παραλλήλως είμαι πτυχιούχος κλασικής ελληνικής φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δυστυχώς όμως ουδέποτε αξιώθηκα να ασκήσω επαγγελματικά αυτή τη σπουδαία επιστήμη. Γνώρισα, για ευνοήτους λόγους φαντάζεστε έτσι, γνώρισα τους εθνικούς φύλακες και την δράση σας περίπου το περασμένο φθινόπωρο, προσκληθείς από τον κύριο Τάδε και την σύζυγό του κυρία Τάδε στην οικία τους, όπου συναντήθηκα μαζί με άλλους ομογάλακτους της περιοχής του, με τον πατέρα Τάδε και την πρεσβυτέρα του, και μοιήθηκα στο έργο και τους σκοπούς ημών και των συνεργατών σας. Έκτοτε παρακολουθώ ανελιπώς τις εκπομπές και τις αναρτήσεις σας, ενεγράφην άμεσα ως μέλος και παροτρύνω σε κάθε ευκαιρία τους οικείους μου να πράξουν το ίδιο, χωρίς όμως αποτέλεσμα, φοβάμαι λόγω της γενικής υπνώσεως, αδιαφορίας και φόβου που έχουν επιπέσει στην πατρίδα μας, ναι, σε τούτο τον δεύτερο καιρό του προσκυνήματος. Επειδή όμως η αγάπη έξω βάλει των φόβων και επειδή είμαι πλέον πεπισμένος ότι εμφορούμαστε από αυτήν την ίδια αγνή, ανεπιτίδευτη και θυσιαστική αγάπη προς την Αγία Πίστη, την πατρίδα και το γένος μας, επιθυμώ να συστατευθώ εμπράκτος στον αγώνα σας με τις πενιχρές δυνάμεις μου, όπως και όποτε εσείς κρίνετε αναγκαίο. Άλλωστε, τόσο ο γράφων, όσο και οι άνθρωποι που σας προανέφερα και με τους οποίους συμπορευόμαστε, έχουμε προετών λάβει το βάπτισμα του πυρός σε επικίνδυνες αποστολές, είτε στον κοινωνικό στίβο, είτε στα σχολεία όπου φοιτούν, ή καλύτερα καταστρέφονται τα παιδιά μας, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Είτε στις εκάστοτε υπηρεσίες μας, όπου πολεμούμε καθημερινά τη διαφθορά και τη σύψη με βαρύ προσωπικό και υπηρεσιακό κόστος. Χωρίς να παραλείψω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την αφυπνιστική δράση σας, παραθέτω τα στοιχεία μου για κάθε μελλοντική συνεργασία μας, συνενώ δε στην δημοσιοποίηση της παρούσης, εφόσον κριθεί αυτό σκόπιμο για την παρότρινση και άλλων αδελφών. Αποσιωπώντας βεβαίως τα προσωπικά δεδομένα. Μετά τιμής, κύριο Στάδε. Αυτά. Υπέροχο. Και μετά την ανάγνωση της επιστολής, νομίζω ολοκληρώσαμε για τους εθνικούς φύλακες προς το παρόν και μπορείτε να... Είναι μια φωτογραφία του συνόλου. Ακριβώς. Έτσι, ένας γονέας με παιδιά, ανεξαρτήτως τι ηλικίας και σε ποια βαθμίδα εκπαιδεύσεως είναι, που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Έτσι. Δηλαδή να προσπαθεί να κατεδαφίσει ενσυνείδητα τα χάλια που μαζέψαν τα παιδιά από τη διδασκαλία. Επιμένω, μιλάω για θρησκευτικά και ιστορία. Δεν είναι η περίπτωση που ανέφερα. Έτσι, ναι. Η άλλη ήταν είναι άλλη περίπτωση. Νομοφθιώτιδος, εδώ είναι άλλος λοιπόν, νομός. Δεν θα πούμε ποιος νομός. Να τα μαζέψει αυτά τα χάλια και να προσπαθήσει ο πατέρας και η μάνα να ανασκευάσει, να δείξει πραγματικά στοιχεία. Επιμένουμε πάρα πολύ, βέβαια, δεν είμαστε παιδαγωγοί, αλλά σαν γονείς με εμπειρίες, επιμένουμε πάρα πολύ και στον τρόπο που είναι ένα παιδικό δωμάτιο. Δεν μπορεί στο παιδικό δωμάτιο προς Θεού να υπάρχει τηλεόραση. Για κανένα λόγο. Έτσι. Είναι καταστροφέας για την ανάπτυξη του παιδιού, ειδικά στα πρώτα του 10-12 χρόνια. Μακριά από τηλεόραση μέσα στο παιδικό δωμάτιο. Και βέβαια, οπωσδήποτε μία σημαία ελληνική και ένας χάρτης της Ελλάδος για να μπορούν να καταλαβαίνουν τα παιδιά πού βρισκόμαστε και ποιες είναι οι Ιένες που μας περιβάλλουν. Διότι η Ελλάδα πάντα περιβάλλεται από Ιένες, έτοιμες με ακονισμένα δόντια να την κατασπαράξουν. Πολλοί λόγοι παραπάνω, δηλαδή, για να είμαστε προετοιμασμένοι και παραπόδα, θα λέγαμε, στο στρατό για πάνε ενδεχόμενο. Και την εικόνα του Αγίου, και την εικόνα του Αγίου που έχει το παιδί βαφτιστεί. Όλα αυτά συνθέτουν το όλον. Αυτό είναι. Μερικά όλα αυτά συναποτελούν το σύνολο. Αυτά πρέπει να είναι μέριμνα, αισθανόμαστε από την εμπειρία μας ως γονείς, έτσι, για την καλύτερη ανάπτυξη των ελληνοπαίδων. Έτσι το αισθανόμαστε. Και σας δίνω το λόγο για κάποια εισαγωγικά που θέλατε να πείτε, αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι στα όσα ανέφερα. Όχι, ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν ικανοποιητικότατη και πολύ ειλικρινής και ζεστή η επιστολή. Και δείχνει την πραγματικότητα. Πάμε στα τρέχοντα. Ναι. Όσο πιο γρήγορα μπορώ. Είναι των τελευταίων ωρών η είδηση και θέλω να την αναφέρω, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Έγινε ένα επεισόδιο
στα ανοιχτά των ρουμανικών ακτών. Το επεισόδιο αυτό ήταν από τις πρώτες ειδήσεις στα ρουμανικά μέσα ενημερώσεως. Δεν θα βαρεθώ να λέω ποτέ ότι δεν περνάνε στην Ελλάδα των Βαλκανίων γενικότερα οι ειδήσεις. Αν είναι κανένα χάζο σκάνδαλο, μπορεί να το βάλουν. Ναι, καλά. Ποιο είναι το ρεζουμέ? Είναι ότι για πολλωστή φορά η ρουμανική ακτοφυλακή άνοιξε πυρ εναντίον τουρκικού πλοίου, ψαράδικου, το οποίο ως συνήθως οι Τούρκοι τα κάνουν αυτά, πήγε αυτό να παραβιάσει τα ρουμανικά εθνικά ύδατα. Λοιπόν, οι Ρουμάνοι τους χτύπησαν, οι τρεις Τούρκοι είναι στα νοσοκομεία, έχουν οδηγηθεί στην Κωνσταντζα και οι πέντε του πληρώματος, το οποίο ήταν 8 μέλες, είναι σε κράτηση. Ακούτε? Τι από εμάς πήραν δηλαδή οι Ρουμάνοι και το κάνουν αυτό? Πάντως εμάς δεν μας αντέγραψαν που κάνουν οι τουρκικές φρεγάτες βόλτα ανοιχτά του Σουνίου, έσχος και έλεος. Και να βγαίνουν και αυτές οι αστιότατες, για να μην πω κάτι χειρότερο και βαρύτερο, ανακοινώσεις του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, ότι παρακολουθεί, λέει, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Παρακολουθεί τι, με τηλεσκόπιο? Με τι παρακολουθεί? Με κιάλια? Δηλαδή πρέπει να ρίξει άγκυρα στο Λαύριο για να το διώξει. Έλεος. Στη Ρουμανία λοιπόν έχουμε αυτό το περιστατικό, επειδή είναι πολύ καινούριο, δεν έχουμε φωτογραφίες. Είναι σημαντικό όμως ότι ο τουρκικός τύπος δεν το απέκρυψε, το δημοσίευσε με παράπονα και με κατηγορίες κατά των Ρουμάνων, το έβαλε η Χουριέτ. Λοιπόν, στην Ελλάδα, κύριε Βασιλιάδη, δεν τολμάνε να μας δείξουν τέτοιο επεισόδιο για να δούμε άλλες χώρες πώς σέβονται την κυριαρχία τους και πώς προστατεύουν τα εθνικά τους χωρικά ύδατα. Μα είναι δυνατόν να μας ξυπνήσουν? Είναι δύσκολο, είναι απίθανο. Να θέλουν να μας ξυπνήσουν, είναι ποτέ δυνατόν? Τώρα μας καθάνε στον ύπνο μια χαρά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να δούμε ότι οι Ρουμάνοι βουλιάζουν τα τουρκικά αλλιευτικά, αν παραβιάσουν τα χωρικά τους υδατά. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε δείξει ότι όχι απλώς πολυβόλησαν. Το βούλιαξαν. Το βούλιαξαν. Πήρε φωτιά, έγινε παρανάλωμα το τουρκικό και βούλιαξαν. Και βγάλαν τους Τούρκους βρεμένους κακήν κακός. Λοιπόν, προχτές χτυπήθηκαν οι τρεις, γιατί έπεσε πολυβόλο. Δεν είναι τώρα με πιστόλια αυτά. Ναι. Λοιπόν, και οι πέντε είναι στα σίδερα. Οι τρεις στα νοσοκομεία, στο λιμάνι της Κωνσταντζας. Είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Όποιος θέλει περισσότερο να το αναζητήσει, νομίζω ότι στο σελίδα μας το ανέβασε, κύριε Βασιλιάδη. Ναι, το έχει ανεβάσει. Το βράδυ, νομίζω το βράδυ της Πέμπτης την είδηση, αν δεν θυμάμαι καλά. Ναι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης το είδαμε, αλλά το είδαμε εντάχει στα δελτία ειδήσεων. Έκανε μια σύντομη επίσκεψη ο κύριος Τσίπρας στη γειτονική Βουλγαρία, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Και μάλιστα μας έδειξαν και εντυπωσιάστηκε, λέει ο Πρωθυπουγός, δεν το περίμενε, ήταν έκπληξη γι' αυτόν, ότι ο Βούλγαρος Πρωθυπουγός προσεφέρθη να οδηγήσει ο ίδιος το αυτοκίνητο που θα έβαζε μέσα τον κύριο Τσίπρα. Κάθισε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας στο κάθισμα του συνοδηγού. Ναι, είναι η φωτογραφία, μία φωτογραφία της υποδοχής. Και ας δούμε τη δεύτερη για να καταλάβετε τι λέμε. Τα χέρια που βλέπετε στο τιμόνι, από ό,τι βλέπω είναι ένα μεγάλο τζιπ Toyota, είναι του Μπόικο Μπορίσοφ, του Βούλγαρου Πρωθυπουργού, και δίπλα κάθεσε ο κ. Τσίπρας. Και μάλιστα από ό,τι διαβάσαμε λεπτομέρειες, εντάχει θα τα πούμε, ότι ήταν μεγάλη δυσκολία γιατί δεν μιλάει αγγλικά ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Ναι. Ο δε δικός μας μιλάει πολύ απλοϊκά αγγλικά και ήταν δύσκολη η συνεννόηση μέσα στο αυτοκίνητο. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπήρχε επιτίδευση, οδηγούσε ο ίδιος. Ναι. Όμως φεύγουμε εμείς από αυτό. Αυτά είναι όσα δείξαν τα κανάλια. Εμείς έχουμε μόνο μία ερώτηση, κύριε Βασιλιάδη, ναι, για αυτή τη συνάντηση. Ναι. Και προσπερνάμε μάλιστα και τις εικόνες για τον αγωγό που μαζί με ένα φτιάρι, κύριε Βασιλιάδη, σκάβανε και ρίχνανε χώμα με ένα φτιάρι για τον αγωγό. Αυτά είναι για τις εικόνες της τηλεοράσεως. Γιατί δεν ζήτησε διερωτόμεθα ο κύριος Τσίπρας από τον Βούλγαρο ομόλογο τον Μπόικο Μπορίσοφ να του δείξει έστω από αέρος, αφού δείξανε ότι έγινε υποδοχή σε ελικόπτερο του κύριου Μπορίσοφ προς τον κύριο Τσίπρα, να του κάνει μια βόλτα από αέρος και να του δείξει ο κύριος Μπορίσοφ τον τεράστιο βουλγαρικό φράκτη των 170 μιλίων, κύριε Βασιλιάδη, πάνω στην Βούλγαρο-Τουρκική Μεθόριο. Ναι. Γιατί πλέον εδώ και πολύ καιρό από τότε που έγινε ο φράκτης από το Βουλγαρικό στρατό δεν περνάει ούτε τακούνι λαθρομετανάστου από τις αποστολές του Ερντογάν.
Και επειδή εμείς τα είχαμε ξαναπεί σε άλλη εκπομπή και η επανάληψη λέει είναι η μητέρα της μαθήσεως, είναι ένα συντομότατο φιλμ να δείτε πώς έκανε περιήγηση ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός πριν μερικούς μήνες με στρατιωτικό ελικόπτερο της Βουλγαρικής Αεροπορίας, βλέποντας πώς ετοιμάστηκε η τεράστια αυτή κατασκευή του βουλγαρικού φράκτου με τα στα τουρκικά σύνορα. Μπορούμε να το δούμε έτσι εντάχει, είναι πολύ μικρό. Ναι. Τεράστιος. 170 μίλια. Ξαναλέω. Πάνω από 300 χιλιόμετρα δηλαδή. Κάτι λιγότερο από 270 κάτι χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα. Κάτι λιγότερο από 300. Ατελείωτος. Δεν τον πήγε προφανώς τον Αλέξη να το... Δεν τον πήγε τον Αλέξη, όχι. Ή δεν ήθελε, μήπως δεν ήθελε ο Αλέξη. Άστορε, πώς είναι το μικρό του... Μπόικο. Ναι, άστορε Μπόικο, πες πάμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και το ωραίο είναι, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι ο κύριος Μπορίσοφ πριν δώσει εντολή στο βουλγαρικό στρατό, πήγε στην Ουγγαρία, τον πήρε από το χέρι ο Βίκτορ Όρμπαν και του έδειξε τον ακόμα μεγαλύτερο ουγγρικό φράχτη. Έχουμε δείξει φωτογραφίες. Έτσι, τα έχουμε δείξει εμείς αυτά εδώ. Ναι. Λοιπόν, και προσέξτε, και κλείνω σε αυτό το θέμα, το κλείνω εδώ, ότι κανένας, μα κανένας λυπούμε βαθιά, δεν θεώρησε σε κανένα κανάλι να δείξει κάτι το οποίο συμβαίνει. Όχι, κύριε Βασιλιάδη, στον αρκτικό κύκλο, στα σύνορά μας. Ναι, που μπαινοβγαίνουν ορισμένοι από την Μακεδονία, δυστυχώς, και πάνε και ψωνίζουν, επειδή όντως είναι οι τιμές φθηνότερες, πάνε και ψωνίζουν, είναι δίπλα μας. Είναι μια ανάσα η Βουλγαρία. Δεν μαθαίνουμε τίποτα στην Ελλάδα τι συμβαίνει ακριβώς στο διπλανό μας κράτος. Ναι. Που μας αφορά. Πάνε για βενζίνη. Ναι, και για βενζίνη. Μάλιστα, ο κύριος Μπορίσοφ λέει, εκθίασε τα βουλγαρικά θέρετρα, ειδικά τα χειμερινά, διότι γεμίζουν, λέει, από Έλληνες τουρίστες. Ακούτε? Ουδέν σχόλιο. Φεύγουμε από αυτό το θέμα, αλλά έπρεπε να το δείξουμε, κύριε Βασιλιάδη, για να καταλάβει ο κόσμος πώς οι διπλανές μας χώρες, όχι μακρινές, οι διπλανές μας χώρες περιφρουρούν την εθνική τους κυριαρχία από την αλλίωση της μεταναστευτικής μάστιγος. Παύλα, ισλαμικής μάστιγος, να τα λέμε ξεκάθαρα. Εμείς στην Ιρβάνα μας. Και των παραβιάσεων, έτσι όπως η Ρουμανία. Ναι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης πέρασε στα πάρα πολύ ψηλά και είναι λυπηρό. Έγινε, κύριε Βασιλιάδη, προημερών και ευτυχώς η ιστοσελίδα το ενετόπισε και το ανέδειξε. Μία δολοφονία, μια τρομερή ανατριχιαστική δολοφονία ενός Έλληνος κατοίκου υπερήλικος στην Ύμβρο μας. Ναι. Παρακαλώ, δείξτε και την εικόνα με το χάρτη για να βλέπουμε. Κάτω από τα ελληνικά είναι η δυσπρόφερτη αυτή τουρκική ονομασία. Έχουν λύσα οι Τούρκοι να αλλάζουν τα ονόματα τα ελληνικά, βέβαια, σιγά μην τα αφήνανε. Λοιπόν, 86 ετών, κύριε Βασιλιάδη, τον σπάσαν στο ξύλο, τον βασανίσανε, τον βρήκανε σε κακή κατάσταση, ακόμα και οι Τούρκοι αστυνομικοί μείναν ανάφωνοι. Και μάλιστα διάβασα σε ιστοσελίδες ότι το έγραψε και το Εθνικό Δελτίο, για να είμαστε και να ευλογήσουμε και τα γένια μας, της Λασκαρίνας Μπομπουλίνας, ότι έχουν γίνει, λέει, 6 συλλήψεις. Ναι. Και βρήκανε και ενοχοποιητικά στοιχεία για αυτούς τους 6. Μακάρι να προχωρήσει το θέμα και να βγάλουμε άκρη. Εδώ είναι μια πολύ χρήσιμη γενικότερη εικόνα από χάρτη που δείχνει πόσο κοντά είναι στα Δαρδανέλια και στην είσοδο του Ευξήνου Πόντου η ελληνικότατη Ύμβρος με την επίσης ελληνικότατη Τένεδο από κάτω, που ηλιθίως κάποιος Λευτεράκης
πριν αρκετές δεκαετίες πήγε και τα έκανε δώρα στην Τουρκία. Ποια χώρα δίνει δώρα νησιά, έλεος. Και βέβαια σαν να μην του φτάνε που έκανε δώρα. Δεν είχε προτείνει τον Κεμάλ για βραβείο Νόμπελ. Το 1930, βεβαίως. Και στις... Πού είναι το περίεργο, και σε κάποιους ψευδοδιαξηφισμούς που κάνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με το αντίστοιχο το δικό μας, αναφέρεται ότι και καλά ο Λευτεράκης είχε προτείνει τον Κεμάλ το 1930 για τον Νόμπελ Ειρήνης. Θέλω να πω, και το είχαμε πει σε μία από τις πρώτες μας εκπομπές, και είναι ευκαιρία να ξαναπαροτρύνουμε όσους δεν τις έχουν δει, ναι, τις πρώτες εκπομπές να τις βλέπουν, ότι δεν φτάνει που κάναμε δώρο στην Τουρκία, αν δεν απατώμε το 1923, ναι, την Ήμβρο και την Τένεδο, με τη δήθεν χαζοδικαιολογία της ανταλλαγής των πληθυσμών, αν το θυμάμαι καλά, αλλά πέραν του Αιγαίου πήγαμε και κάναμε δώρο και στο Ιόνιο, την ίσο Σάσονα, για την οποία επίσης έχουμε μιλήσει πάρα πολύ αναλυτικά σε άλλη εκπομπή. Και μόλις έφυγε το ναυτικό άγημα το δικό μας, πήγαν οι Αλβανοί και σφάξαν τους Έλληνες κατοίκους. Μούγκα στη Στρούγκα. Ούτε στα ιστορικά βιβλία πρέπει να παιδευτείς για να τα βρεις. Ελπίζουμε, ανάπαυση στην ψυχή του Έλληνος 86 ετών, νομίζω ο Ζαφύρης ήταν το μικρό το όνομα, ναι, που το βασανίστηκε άγρια. Και ήταν μεγάλο σχέδιο να εξελινήσουν με το Στανιό και την Ήμβρο και την Τένεδο. Ξέρετε, πήγαν και κάνανε αγροτικές φυλακές οι Τούρκοι. Ναι. Πριν μερικές, ναι, δεκαετίες. Και τι σημαίνει η αγροτική φυλακή? Σημαίνει ότι είναι ανοιχτά, μπουκάραν μέσα στα σπίτια τους Ελλήνων, τους πάγαν στο ξύλο, τους κλέβαν, τους φάζανε, βιάζανε τις κοπέλες. Έτσι. Λοιπόν, και σιγά σιγά έχουν μείνει τώρα 150-200, πόσοι είναι στην Ήμβρο, υπερήλικες. Αν είναι και τόσοι. Απλώς υποτίθεται τώρα ότι έχει χαλαρώσει λίγο η επίσκεψη. Ναι. Και πριν κλείσω για την Ήμβρο, διότι εδώ προσπαθούμε να έχουμε κάποια καλή ιστορική μνήμη. Δεν είναι περίπου 10 χρόνια, κύριε Βασιλιάδη, που είχε συμβεί ένα φοβερό γεγονός που απεκρύβει καθολικά στην Ελλάδα. Είχε πάει επίσκεψη, τώρα δεν θυμάμαι αν είναι το 2009 ή το 2010. Ναι. Είχε πάει, κύριε Βασιλιάδη, επίσκεψη, ναι, ο Έλλην πρόξενος από την Κωνσταντινούπολη στην Ήμβρο, ναι, και τον έσπασαν στο ξύλο. Τον έσπασαν στο ξύλο και δεν ακούστηκε τίποτα. Ούτε έγινε διάβημα, ναι, ούτε διαμαρτυρία, ούτε ξεσηκώθηκε το σύμπαν, ούτε να φωνάζουμε τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μου πεις και τι έγινε που θα τα, ναι, πούμε, ναι, ναι, αλλά ούτε τα στοιχειώδη δεν κάναμε. Ναι, ναι. Τον κάναν τόπι στο ξύλο. Ή 2009 ή 2010. Το θυμήθηκα επειδή είναι το θέμα της Ήμβρου. Μάλιστα. Και πρέπει να τα λέμε αυτά. Επίσης, να θυμίσουμε, επιτροχάδιν και αυτό, ότι την περασμένη Τρίτη, κύριε Βασιλιάδη, 21 Μαΐου, είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, της Ορθοδοξίας, είναι η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, βεβαίως, των δύο Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων. Ευχαριστώ. Είναι μια υπέροχη αγιογραφία, πιστεύω, με τη μητέρα του, η οποία, να θυμίσουμε, 80 ετών απεφάσισε να φύγει με τα ανύπαρκτα μέσα εκείνης της εποχής και να πάει στους Αγίους Τόπους για να μπορέσει να βρει το Σταυρό του Χριστού. Είναι μια μεγάλη υπόθεση. Παροτρύνουμε όσους δεν τη γνωρίζουν να ψάξουν στα συναξάρια και στο διαδίκτυο να τη βρούνε. Και να πούμε, επιτροχάδιν, ότι το έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι κορυφαίο. Έτσι. Και το πολιτικό του έργο, και το στρατιωτικό του έργο, και το θρησκευτικό του έργο είναι κορυφαίο. Και υπάρχουν επίτηδες κάποιες χοντρές προσπάθειες που γίνονται κατά καιρούς να συκοφαντηθεί ο Άγιος, γιατί ως αυτοκράτορας είχε και κάποια μελανά στοιχεία στην πορεία της διοίκησής του. Έτσι. Αυτά όμως δεν θα καπελώσουν και δεν θα αμαυρώσουν το σύνολο της φοβερής προσπάθειάς του. Και όπως ξέρετε, βαπτίστηκε λίγο πριν πεθάνει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Τις ευχές των Αγίων να έχουμε. Και άλλη μία εκκλησιαστική εορτή, η οποία δυστυχώς κάθε χρόνο περνάει αθόρυβα. Εμείς όμως, επειδή, κύριε Βασιλιάδη, το έχουμε ξαναπεί, είμαστε πολύ μαρτυριάριδες, ναι, εμείς δεν θα την αφήσουμε να περάσει αθόρυβα. 19 Μαΐου, η παρελθούσα Κυριακή, στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, μεταξύ άλλων, αναφέρεται η θυσία των 13 μοναχών που μαρτύρησαν, τους έκαψαν ζωντανούς οι παπικοί στην Κύπρο, κύριε Βασιλιάδη, το 1231.
μπορούμε παρακαλώ να δούμε μια πολύ χαρακτηριστική αγιογραφία αυτού του γεγονότος. Τι να πεις, το βλέπουμε από μόνοι μας, έτσι δεν είναι, είναι χαρακτηριστικό. Ναι. Τι τράβηξαν τότε, ήταν η παπική κυριαρχία, είναι οι μάρτυρες από την Μονή της Παναγίας της Κανδάρας. Ναι. Δεν θα το προσπεράσουμε, θα το δείξουμε. Βεβαίως. Και καλό είναι να μην περνάνε αθόρυβα αυτά. Εμείς με πολύ χαρά βιώσαμε και στον ναό που τυχαίνει και εκκλησιαζόμαστε, αναφέρθηκε κύριε Βασιλιάδη. Πολύ σημαντικό. Ξεκάθαρα το θέμα αυτό. Τώρα ελπίζω και στους άλλους ναούς να γίνει το ίδιο. Δεν θέλω στον πρόλογό μου κάτι άλλο. Εντάχει και κλείνουμε, γιατί κάποιοι θα πούνε «Μα καλά, έχουμε μεθαύριο εκλογές». Αυτές οι εκλογές είναι, θα έλεγα, συγχωρέστε με, για γέλια και για κλάματα. Το περιβάλλον και η όλη η εξέλιξή τους κάθε άλλο παρά σοβαρή είναι. Μας έκανε εντύπωση και συγχωρέστε με, θα το πω, βάλαμε τα γέλια. Οι δύο μονομάχοι, ο ένας συναγωνίζεται τον άλλον, ποιος θα πει τη χειρότερη, συγχωρέστε με, τι να πω, ανοησία. Ο ένας λοιπόν είπε, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι ανεκάλυψε ευτυχισμένο στο τηλέφωνό του ότι πλέον μπορεί να βλέπει από το τηλέφωνο τις σειρές, τις τηλεοπτικές στο Netflix. Φοβερή ανακάλυψη, κύριε Βασιλιάδη. Τώρα αυτό που το ακούσατε, δηλαδή. Το είπανε τα δελτία ειδήσεων στα ραδιόφωνα. Στην τηλεόραση δεν το είπανε. Ότι ανακάλυψε ότι στο Netflix μπορεί να βλέπει τις τηλεοπτικές σειρές και να τις παρακολουθεί. Δηλαδή, τι μας ενδιαφέρει, τι βλέπει. Και ο εκλογικός αγώνας έχει τέτοια. Ο δέτερος Καπαδόκης, ο κύριος Αλέξης, μας είπε δακρύβρεχτα, εμένα ειδικά το αριστερό μου μάτι έκλαιγε συνέχεια. Δεν ξέρω γιατί μόνο το ένα μου μάτι. Όταν ακούτε κυρίους, εσείς έχετε θέμα. Έχω ένα θέμα, ναι. Όταν ακούτε κυρίους. Μας είπε ότι μένει στο Νίκη. Και ότι είναι ένας από εμάς. Μένει στο Νίκη. Τραγικό είναι αυτό. Είναι τραγικό, ναι. Είναι σε μια πολύ δεύτερη, έτσι, πώς το λένε, γαλλιστή, μπασκλάς γειτονιά. Συγχωρέστε με τη γαλλικούρα, μην θυμώσετε. Κάπου εκεί στην Κυψέλη. Αλλά δεν ξεχάσανε να μας πούνε ότι πριν πάει να εγκατασταθεί ο Πρωθυπουργός με την οικογένειά του, σκουπίσαν όλη την ευρύτερη περιοχή από τους λαθρομετανάστες. Βάλαν τους ιδιοκτήτες και διώξανε. Τα διαβάζουμε αυτά, δεν είναι δικά μας. Τα διαβάζουμε στις εφημερίδες και στις ιστοσελίδες. Ναι. Διώξανε, καθαρίσανε, μάλλον αποστηρώσανε, κύριε Βασιλιάδη, αυτή την λαϊκή περιοχή από τα στοιχεία τα επικίνδυνα. Μάλιστα. Λοιπόν, τα πλαίσια λοιπόν της προεκλογικής εκστρατείας είναι, τι να πω, και θέλουμε όμως χαρακτηριστικά. Δεν θέλετε να δείξετε ένα βίντεο? Ναι, θέλω αυτό να δείξουμε. Ωραία, ωραία. Θέλω να δείξουμε ένα βίντεο από το πώς εξελίσσεται η πικρία και ο θυμός, θα έλεγα, συγχρόνως στη Μακεδονία με το ξεπούλημα του θέματος με τα Σκόπια, το οποίο δεν πρέπει να μπαίνει δεύτερο και τρίτο στην επικαιρότητα, παραμένει πρώτο και δεν το ξεχνάει κανένας. Δείξτε σας παρακαλώ τι έγινε σε κεντρική πλατεία της Κατερίνης στο νομό Πιερίας με τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιαννούλη, ο οποίος είναι και δημοσιογράφος στην τηλεόραση την κρατική της Θεσσαλονίκης, κύριε Βασιλιάδη. Α, δείτε πώς αντιμετωπίστηκε, παρακαλώ. Είναι πολύ σύντομο. Αν ήρθατε μόνο να μιλήσετε, δεν είναι διάλογο. Είστε περήφανος που κατεβαίνετε με έναν ψεύτη, που στηρίζετε έναν ψεύτη που κορόιδεψε και εξαπάτησε τον ελληνικό λαό? Ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ποιος είναι ο ψεύτης? Δεν κορόιδεψε και δεν εξαπάτησε τον ελληνικό λαό. Δεν κορόιδεψε. Ποιο είναι το σόι? Θα κουνάω ό,τι θέλω, σας ακουμπάω. Σας ακουμπάω. Απαντήστε, γιατί δεν απαντήστε. Να μιλήσουμε θέλω. Σόι εσείς κάνετε, εσείς εξοργίζετε τον ελληνικό λαό, το έχετε καταλάβει. Θες να ακούσεις. Θες να μιλήσεις ή να ακούσεις. Σε ό,τι αφορά το Φασισταριά, όποιος έχει τη δυνατότητα να δει τι είπα, θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη γιατί είπα για τρεις και για τους άλλους. Τώρα, το αν είναι ψεύσης ο πρωθυπουργός, οι πρωθυπουργοί εκλέγονται. Εκλέγονται από το λαό. Εάν καταψηφιστεί από το λαό, μπορεί να συμβαίνει οτιδήποτε. Λέγεται για το καλό του τόπου, όχι το να ασκεί βία και όχι να ξεπουλάει την πατρίδα και όχι να μας κάνουν προσαγωγές από 5 τετράγωνα πριν έρθει. Ναι, μας κάναν προσαγωγές και ήρθαν και μας πήραν και από τις δουλειές μας. Πώς πουλήθηκε η Μακεδονία? Και από τις δουλειές μας μας πήραν. Με τη βία δεν πουλήθηκε η Μακεδονία? Εγώ φωνάζω, εγώ μιλάω σε αυτή την ένταση σε ανθρώπους που ξεπουλάνε την πατρίδα μας. Με αυτόν τον τρόπο μιλάω.
Είναι ωραίο να ακούγεται γύρω, αλλά διάλογος δεν ναι, είναι. Ναι, διάλογος δεν είναι. Είναι πολύ ωραίο να ακούγεται τριγύρω ότι ήρθε ένας στην Κατερίνη, ναι, είναι πολύ ωραίο, ναι, που στηρίζει έναν προδότη. Μπράβο. Είναι πολύ ωραίο να ακούγεται έξω στην Κατερίνη. Ωραία. Να το ξέρετε. Θα πατώσετε στις εκλογές, μπράβο, να το ξέρετε. Παιδιά. Θα κάνουμε τα πάντα για να πατώσετε στις εκλογές. Μπράβο. Ξεπουλήσατε τον ελληνικό λαό. Μπράβο. Τα όχι τα κάνατε, ναι, το... Θα καταργήσουμε τον έμφυα, μας βάλατε έμφυα, όλα τα ψέματα υπάρχουν, τα έχουμε τα ψέματα. Του ήρωα, του Άγιου, του Πρωθυπουργού που στηρίζετε. Και θα ξεφτυλιστείτε ακόμη περισσότερο. Εάν δεν υπήρχε κάμερα, θα τα έλεγες αυτά. Θα τα έλεγα, θα τα ξαναπώ. Θα τα ξαναπώ. Να τα ακούει ο ελληνικός λαός. Να τα ακούει ο ελληνικός λαός. Είμαι ήρεμος γιατί ξέρω και... να συζητάω. Ναι, ναι. Εντάξει, όχι. Ήρεμος και όταν ξεπουλούσατε τη Μακεδονία, ήρεμος ήσασταν. Ουδέν σχόλιο, κύριε Βασιλιάδη. Ακριβώς. Αυτή η αντιμετώπιση είναι γενική, είναι πάρα πολύ βαρύ το κλίμα στη Μακεδονία και δεν θα το ξεχάσουν όπως ελπίζουν κάποιοι. Ναι. Οι Έλληνες αυτό το έσχος. Και δεν είναι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ η προδοσία, έτσι. Βέβαια. Είναι ανάμεικτη. Βέβαια, διότι και οι άλλοι παριστάνουν τις αντιρρησίες, αλλά είναι δήθεν. Στα ίδια κυβικά. Δήθεν. Ποια είναι η αφίσα που γέμισε τις πόλεις της Μακεδονίας μας? Τι γράφει και πρωτίστως, γιατί δεν μας την προβάλανε κανείς, δεν μας την προέβαλε κανείς και πουθενά. Κανείς και πουθενά, κύριε Βασιλιάδη, γιατί η αφίσα βγάζει μάτι, έχουν γεμίσει οι πόλεις της Μακεδονίας, από την αφίσα, βέβαια, οι δημοσιογράφοι των κρατικών καναλιών και των άλλων καναλιών. Δεν βλέπουν καθόλου. Ναι, μήπως να τους στείλουμε, να βάλουμε εμείς, να τους πάνε σε οφθαλμίατρο, παιδί. Μήπως έχουν, ναι, δεν ξέρω, υπερμετροπία, κάτι φταίει, κάτι, μη γελάτε. Λοιπόν, δεν τα βρίσκουν αυτά. Δείξτε, σας παρακαλώ πολύ, την αφίσα αυτή που έχει γεμίσει. Κοιτάξτε, είναι στο Λευκό Πύργο, μαύρο στους προδότες. Ψηφίζουμε μόνο... Πατριώτες. Ψηφίζουμε μόνο πατριώτες. Λοιπόν, αυτή η αφίσα που βλέπετε έχει γεμίσει τη Μακεδονία και είναι τα τελευταία 24 ώρα. Έχουμε και άλλη μία, νομίζω, φωτογραφία, παρακαλώ, να δούμε. Ναι, είναι σε άλλη πόλη. Δείξτε τη φωτογραφία, ψηφίζουμε μόνο πατριώτες. Αυτές είναι, πέραν της Θεσσαλονίκης, και στο κέντρο και στην Ανατολική και Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι στο Λαγκαδά, στη Δράμα, στη Νάουσα, στη Σιάτισσα, Κοζάνη, Γρεβενά, Πτολεμαΐδα, Κιλκής, Κατερίνη, Φλόρινα, Καστοριά, Μουδανιά, Σέρες, Σιδηρόκαστρο, Καβάλα, Νάουσα, Γιαννιτσά, Αριδαία, Σκίδρα, Βέρεια και Έδεσα. Εντάχει, είπα τις περισσότερες. Ναι. Αλλά η φωτογραφία και η αφίσα παραμένει άγνωστη, κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα. Έτσι. Τι ενέργεια έκαναν τα κτέλ Πέλλας που αξίζει θερμότητα συγχαρητήρια, που όμως κανείς δεν βρέθηκε να δώσει. Κανείς δεν θα δώσει, διότι το θέμα εξαφανίστηκε. Εμείς, ναι, θα συγχαρούμε, κύριε Βασιλιάδη, τα κτέλ Πέλλας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουν όσοι μπαίνουν στην ιστοσελίδα των κτέλ Πέλλας. Ναι. Πριν από το κουμπί που πατάς για να συνδεθείς στην ιστοσελίδα, εμφανίζεται μια φωτογραφία με το μήνυμα «Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική». Ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους. Πολύ ωραίο. Συγκεκριμένα τα κτέλ Πέλλας. Δηλαδή αυτά τα θετικά θα τα διαλέγουμε και θα τα προβάλλουμε, κύριε Βασιλιάδη. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, έστω αν οι άλλοι τα θάβουνε. Εμείς θα τα λέμε. Γιατί αποτολμά και πιάνει στο στόμα του τον κύριό μας Ιησού Χριστό, ο πλέον άθεος πολιτικός που έχει περάσει από τον τόπο μας? Κύριε Βασιλιάδη, είναι απίστευτο. Αποφύγαμε και δεν βάλαμε καμία φωτογραφία. Έγινε προημερών μία εκδήλωση στην οποία στα προεκλογικά πλαίσια ήταν παρόν και ο κύριος Πρωθυπουργός και τις τελευταίες εβδομάδες, σαν πολύ αναφέρεται στον Θεάνθρωπο, στον κύριο ημών Ιησού Χριστό, ναι, και στην Ορθόδοξη πίστη. Δεν ξέρω, ξέχασε αυτά που έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση και ότι είναι μακράν. Διαβάζω επιλέξει μπροστά στο φακό τι δήλωσε, εγκαινιάζοντας ένα νοσοκομείο, λέει, στη Λευκάδα ο κύριος Τσίπρας. Μάλιστα. Ανοίγουν εισαγωγικά. Ναι. «Είναι εδώ και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Και ξέρετε,
Οι δικές μας οι αρχές και οι αξίες. Σε ποιο νησί είπατε? Στη Λευκάδα. Α. Οι δικές μας οι αρχές και οι αξίες, η δικιά μας ιδεολογία, και ας μας λένε κάποιοι και ας μας κάνουν κριτική που δεν κάνουμε σταυρούς, είναι πολύ πιο κοντά σε όσα είπε ο Χριστός. Είναι πάρα πολύ πιο κοντά η δικιά μας ιδεολογία από αυτά που πρεσβεύουν και πράττουν αυτοί που κάνουν μεγάλους στραβούς. Μα τι θράσος είναι αυτό? Δεν είναι λιγμένα, μήπως. Μπροστά στο Μητροπολίτη, μπροστά στις κάμερες, προημερών δε. Χρειάζεται ψήφους, έτσι. Πρέπει να αντλήσουμε ψήφους από παντού. Μα ποιος ανόητος θα πιστέψει, για να μην πω κάτι χειρότερο, ότι ξαφνικά μιλάει για τον Χριστό και για την πίστη ο Πρωθυπουργός? Αν είναι δυνατόν. Προημερών έπιασε στο στόμα του, αν είστε χριστιανοί, έλεος, δεν ξέρω πώς να το διατυπώσω, την επί του όρους ομιλία. Και πήγε να κάνει ανάλυση, σιγά, εδώ δεν ξέρει στοιχειώδη πράγματα και μπερδεύει, να μην πω τώρα τι, δεν πήγε να κάνει θεολογική ανάλυση για την επί του όρους ομιλία. Από πού και σπου. Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας άνθρωπος, μα κανένας άνθρωπος, και όχι μόνο για τους υποψηφίους του κυρίου Τσίπρα, κανένας άνθρωπος ο οποίος θα ψηφίσει ένα τέτοιο είδος ανθρώπων. Πολιτικών που θέλουν να τους επιλέξουμε. Και είναι ευκαιρία να πούμε, κύριε Βασιλιάδη, ότι πρέπει κατά το δυνατόν να βρεθούν υποψήφοι οι οποίοι είναι και πατριώτες και χριστιανοί. Έτσι. Ανεξαρτήτως, γιατί εμείς εδώ δεν πιστεύω να έχει την αφέλεια κανείς, δεν μπορούμε να συστήσουμε τοποθετήσεις, αλλά μπορούμε να συστήσουμε με την πιο μεγαλύτερη έμφαση ανθρώπους πραγματικά που αγαπάνε την Ελλάδα και είναι ορθόδοξοι χριστιανοί ως υποψήφοι. Τι αποκαλύψεις έκανε προημερών το ευρυτά της κυκλοφορίας παγκοσμίως αμερικανικό περιοδικό Newsweek? Το Newsweek, κύριε Βασιλιάδη, πριν λίγες ημέρες είχε μία πρωτοσέλιδη είδηση ότι οι περισσότερες χριστιανικές εκκλησίες στον αμερικανικό νότο έχουν ανοίξει τους ναούς τους και περιθάλπουν χιλιάδες λαθρομετανάστες που προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Και το Newsweek το κάνει αυτό πρωτοσέλιδα. Και βέβαια το Newsweek είναι αντίθετο στην πολιτική Τραμπ για κλείσιμο των συνόρων με το Μεξικό, ναι, που είναι τεράστια η εισρωή σε καθημερινή βάση, βεβαίως, παρόλα τα μέτρα, η εισρωή λαθρομεταναστών. Βέβαια το Μεξικό δεν παίρνουν μόνο Μεξικανοί, έτσι. Ναι. Έρχονται μεγάλοι αριθμοί από όλη τα κρατήδια, τα μικρά της Κεντρικής Αμερικής. Να τα πούμε επιτροχάδι, μπορούμε. Είναι η Ονδούρα, είναι η Κωνσταρίκα, είναι μικρά κρατήδια, τα οποία οι άνθρωποι, οι οικονομίες είναι καθισμένες τελείως αυτά τα μικρά. Αυτά είναι κράτη, για να ξέρετε, δορυφόροι, έτσι. Ναι. Η περίφημη Νικαράγουα, τη θυμάστε την Νικαράγουα? Η Νικαράγουα ήταν εκεί που ο κύριος Πολάκης είχε πάει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως νεαρός. Ναι. Και έχει και φωτογραφίες ο κύριος Πολάκης. Ή να θυμίσουμε ότι κάποτε η Ελλάδα έβγαζε από τις στρατιωτικές της αποθήκες πολεμικό υλικό επί Ανδρέα Παπανδρέου και έστελνε στους αγωνιστές Σαντινίστας, έστελνε δωρεάν όπλα, κύριε Βασιλιάδη. Αυτά είναι από τη δεκαετία του 80. Ναι. Τα γράφουν οι εφημερίδες, δεν είναι δικά μας. Αυτά είναι γραμμένα από χρόνια. Λοιπόν, από τα αποθέματα του ελληνικού στρατού τα στέλναμε στον Ντανιέλ Ορτέγκα, τον αγωνιστή τότε του Σαντινίστας. Λοιπόν, απαράδεκτα πράγματα, αλλά πρέπει να λέγονται και να μην αποσιωπώνται. Γιατί ξέσπασε άγριος πόλεμος από το Βατικανό εναντίον του αντιπροέδρου της Ιταλικής κυβερνήσεως, Ματέο Σαλβίνι? Πόσο μακριά είναι η Ιταλία και δεν μαθαίνουμε τίποτα στην Ελλάδα? Πόσο μακριά, ξαναδιαβάστε σας παρακαλώ. Πόσο μακριά είναι η Ιταλία και δεν μαθαίνουμε τίποτα στην Ελλάδα? Είναι πάρα πολύ μακριά, όπως είναι και η Βουλγαρία. Είναι πάρα πολύ μακριά, έτσι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μακριά. Όπως είναι και η Ρουμανία. Όπως είναι και η Ρουμανία, μπράβο, σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές και διαλεγμένες επίτηδες αυτές οι ειδήσεις που εξαφανίζονται στην Ελλάδα, για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει πραγματική πληροφόρηση σε αυτόν τον τόπο. Πόσο πιο ξεκάθαρα να το επαναλάβουμε. Πάμε όμως στο θέμα που με ρωτήσατε, κύριε Βασιλιάδη. Η κόντρα είναι πάρα πολύ μεγάλη τις τελευταίες ημέρες με το Βατικανό, το οποίο ο Βατικανό, όπως ξέρετε, κύριε Βασιλιάδη, ναι, έχει στα χέρια του τηλεοπτικά δίκτυα, έχει ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τι δεν έχει, πείτε μου. Έχει ευημερίδες, μα δεν είναι εκκλησία, είναι κράτος το Βατικανό. Λοιπόν. Τα έχουμε ξαναπεί σε παλαιότερη εκπομπή, έτσι, αλλά είναι ευκαιρία να τα επαναλάβουμε. Και είναι καθολική η επίθεση εναντίον του πολύ χαλκέντερου, θα έλεγα, Ματέο Σαλβίνι. Γιατί? Διότι έχει τεθεί το θέμα της δωρεάν ηλεκτροδοτήσεως των λαθροπροσφύγων στη Ρώμη
που έχουν καταλάβει δημόσια κτίρια. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Έχουν καταλάβει δημόσια κτίρια. Ο Σαλβίνι λοιπόν, ο Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, ζητάει από το Βατικανό να αφήσει τον ανέξοδο ανθρωπισμό, προσέξτε τις φράσεις, τον ανέξοδο ανθρωπισμό και να πληρώσει το χρέος των 300.000 ευρώ για μια συγκεκριμένη κατάληψη 400 αστέγων μουσουλμάνων λαθρομεταναστών, στην οποία το δεξί χέρι του Ποντίφικος, του Πάπα, ο Υπουργός Φιλανθρωπιών του Βατικανού, ο καρδινάλιος Κόνραντ Κραγεύσκι, πήγε το περασμένο Σάββατο και συνέδεσε παρανόμως την ηλεκτροδότηση. Τα ακούτε? Ξέρετε εσείς πολλούς Μητροπολίτες που είναι και ηλεκτρολόγοι? Εγώ πρώτη φορά διαβάζω. Ο καρδινάλιος λοιπόν αυτός, πήγε και συνέδεσε το ρεύμα. Ναι. Αλλά ποιος πληρώνει το βαρκάρι? Ποιος θα πληρώσει δηλαδή την Ιταλική ΔΕΗ για αυτή τη σπατάλη? Και αντί κάποιος Ιταλός εισαγγελέας, διαβάζουμε από την ανταπόκριση, η οποία είναι από τη Ρώμη, ναι, αντί κάποιος Ιταλός εισαγγελέας να διατάξει τη σύλληψη αυτού του τόσο πονόψυχου καρδιναλίου, το ξαναδιαβάζουμε όσοι θέλουν να ψάξουν, Κόνραντ Κραγεύσκι, όλος ο Ιταλικός τύπος αποκαλεί το Σαλβίνι ανάλγητο φασίστα, επειδή θέλει να εφαρμόσει τον νόμο, κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα. Δεν είναι παράνοια? Δηλαδή, τι παριστάνει το Βατικανό? Μπήκε στο κίνημα «Δεν πληρώνω» το Βατικανό? Για να δώσει στους λαθρομετανάστες ρεύμα. Ναι. Και το Ιταλικό δημόσιο. Το οποίο πληρώνει κιόλας. Να πληρώσει το βαρκάρι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι. Ο κύριος Σαλβίνι δεν τα μασάει αυτά. Ναι. Αλλά πού πήγε η είδηση στην Ελλάδα? Τι εννοούσατε προηγουμένως όταν μου είπατε «λαός που ξεχνά την ιστορία και τους νεκρούς του είναι καταδικασμένος σε εξαφάνιση»? Λαός που ξεχνάει την ιστορία του και τους νεκρούς του είναι καταδικασμένος σε εξαφάνιση. Ναι. Συγχωρέστε με που το επανέλαβα, γιατί αλλά ναι, πρέπει να δίνουμε έμφαση σε αυτά. Ναι. Ήτανε πριν από λίγο το χρονικό διάστημα, κύριε Βασιλιάδη, και το ξέχασαν δυστυχώς να μας το προβάλλουν, το μνημόσυνο για τους σφαγιαστέντες την περίοδο της κατοχής από τους άγριους αντάρτες του ΕΑΜΕΛΑΣ στο κλίμα Δωρίδος των πατριωτών αντιστασιακών του συντάγματος 542, κύριε Βασιλιάδη. 542, στο κλίμα Δωρίδος. Έχουμε μία φωτογραφία που φαίνεται η αναμνηστική μαρμάρινη πλάκα. Μπορούμε να τη δούμε, σας παρακαλώ? Μπράβο. Όποιος κάνει μεγένθηση μπορεί να διαβάσει με άνεση και τα ονόματα. Αναφέρονται οι ημερομηνίες, λέει 1944. Λοιπόν, είναι στο ύψομα, για την ακρίβεια, 424, νοτιοδυτική Δωρίδα, δίπλα στο χωριό Κλίμα, 5 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικός του Ευπαλίου, είναι το μαυσολείο της Εθνικής Αντιστασιακής Οργανώσεως του Συντάγματος 542. Είναι το ύψωμα που το Σύνταγμα δέχθηκε την κύρια επίθεση από τους κατσαπλιάδες του Ελλάς, από την Πέτη Ταξιαρχία του Ελλάς και το 360 Σύνταγμα. 17 Τετάρτου του 1944, κύριε Βασιλιάδη. Γράφει εκεί πέρα η στήλη που βλέπουμε στην οθόνη. Ναι, ναι. Αγωνιστέ 5/42, συνταγματάρχου έψιλον ψαρού. Μπράβο. Ηρωικός πεσόντες, εκτελεσθέντες υπό των κομμουνιστών, έτος 1944. Ακριβώς. Ήταν ένα σημείο που υπερασπιζόταν στο ύψωμα αυτό το 424, το 542, από το Λόχο, με επικεφαλή στο Λοχαγό, Ευθύμιο Δεδούση. Επειδή δεν αναφερθήκατε στους κομμουνιστές, είπατε από τον Ελλάς, το οποίο αμφιβάλλω αν το ξέρουν πάρα πολύ. ΕΑΜΕΛΑΣ, είπανε. ΕΑΜΕΛΑΣ. Ναι. Το ίδιο είναι, ναι. Βέβαια, οι τηλεθεατές μας είναι διαβασμένοι οι περισσότεροι. Αναλύστε το. Ναι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν ξέρουν τι είναι ο ΕΑΜΕΛΑΣ. Ναι. Γι' αυτό οπότε έκανα αυτή την επισήμαση. Καλά κάνατε. Για κομμουνιστές, για να ξέρουν έτσι. Γιατί... Και προσέξτε τη συνέχεια, αν μου επιτρέπετε. Να μην ξεχνάμε. Πολύ καλά το έκανατε. Υπάρχει ένα ΦΕΚ, το 251, ναι, της 14ης Σεπτεμβρίου του 1981, το οποίο προβλέπει για το συγκεκριμένο θέμα. Προσέξτε. Την τρίτη Κυριακή του μηνός Μαΐου εκάστου έτους τελείται στην κοινότητα κλίματος Ευπαλίου Δωρίδος μνημόσυνο εις μνήμην των υπερπατρίδων πεσών των αγωνιστών κατά τα έτη 1941-44 του 5/42 Συντάγματος. Η οργάνωση και τέλεση του εν λόγω μνημοσύνου ανήκει στην αρμοδιότητα του νομάρχου Φωκίδος, έλεγε το ΦΕΚ του 81. Ναι. Προσέξτε τώρα. Ναι.
Τα τελευταία χρόνια αυτή η πολύ σημαντική εκδήλωση τιμής και μνήμης για την εθνική αντίσταση έχει απαξιωθεί πλήρως από την επίσημη πολιτεία και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και τον αστικό κόσμο. Υπονοείται κάτι που το λέτε αυτό. Ορίστε. Κάτι υπονοείται και το τονίζετε. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Κάτι θέλετε να πείτε τώρα. Γαργαλάτε, ναι. Όχι, πείτε το. Γιατί λοιπόν, θέλω να συνεχίσω όμως. Δεν θέλω να μένουν υπονοούμενα. Υπονοούμενα. Τέτοια πράγματα εμείς δεν τα κάνουμε. Ναι, αναπτύξτε τη σκέψη σας. Αναπτύσσω τη σκέψη μου. Δεν σας εμποδίζει κανείς. Και μάλιστα διαβάζουμε στην είδηση από την Άμφισσα ότι ο νυν δήμαρχος, λέει, του Δήμου εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται το μνημείο δεν έχει, λέει, παραστεί στο μνημόσυνο, αν και η συντριπτική πλειονότητα των συμβούλων και των ψηφοφόρων ανήκουν, λέει, στα αστικά κόμματα. Αλλά από την άλλη πλευρά, το περασμένο καλοκαίρι η Δημοτική Αρχή πρωτοστάτησε, λέει, και παραβρέθηκε σε εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην ίδια περιοχή, στο Ευπάλιο Δωρίδος, στην τοποθέτηση, λέει, τιμητικής πλάκας για γνωστό καπετάνιο του Ελλάς στην περιοχή, και μάλιστα ήταν ένας από αυτούς που πρωτοστάτησαν, λέει, το 1948 στον βομβαρδισμό της Θεσσαλονίκης από τον Δημοκρατικό Στρατό. Στον βομβαρδισμό της Θεσσαλονίκης, μάλιστα. 1948. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να τα λέμε αυτά και να μην ξεχνάμε, όπως λέτε και εσείς πάρα πολύ σωστά, με την ευκαιρία των δράσεων των εθνικών φυλάκων, αυτά τα μνημόσυνα. Έτσι, δείξαμε τον συνταγματαρχή, μια φωτογραφία, δεν θυμάμαι. Όχι, να τον δείξουμε, παρακαλώ. Αν δεν τον δείξαμε. Αν έχετε την καλοσύνη. Μετά, ναι, είναι ο τραγικός συνταγματάρχης Ψαρός, ο οποίος... Δημήτριος Ψαρός. Κατά ορισμένες πληροφορίες εκτελέστηκε από τον ίδιο τον Άρη Βελοχιώτη, κατά άλλες πληροφορίες από άλλον αντάρτη τον οποίο είχε στείλει ο Άρης Βελουχιώτης. Δεν θέλουμε να περιγράψουμε λεπτομέρειες, γιατί είναι ανατριχιαστικές. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε και να τιμούμε αυτές τις ηρωικές μορφές. Και κλείνοντας, να πούμε ότι όλες οι εθνικές αντιστασιακές ομάδες κυνηγήθηκαν με λύσα από τους κομμουνιστές αντάρτες και πάρα πολλές εξοντώθηκαν μέχρι ενός. Έτσι, να μην ξεχνάμε. Ποιος Αραλαίος πολιτικός προειδοποίησε σοβαρά και ανοιχτά για τον αλβανικό κίνδυνο στα Βαλκάνια? Στη χώρα μας πάλι δεν έμαθε κανείς τίποτα. Κύριε Βασιλιάδη, μπορεί κάποιοι φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, να απορρίσουν και να λένε, μα το λέει συνέχεια. Το λέμε συνέχεια ότι δεν περνάνε ειδήσεις στην Ελλάδα. Έχουμε... Όχι, δεν περνάνε, κάπου... Σκαλώνουν. Μπράβο, κάπου σκαλώνουν ναι. Και κόβονται. Κόβονται, ναι. Μα δεν φαίνεται και σε αυτό το ψαλίδι το τεράστιο που είχατε φέρει κάποια στιγμή εδώ, να μας δείξετε τι... Τώρα έχει γίνει μεγαλύτερο, πρέπει να φέρω του κήπου, αυτό που κόβει κλαδιά από λεύκες. Τι ηλεκτρικό, θα με κόβει ηλεκτρικό, μας βάλετε εδώ μπροστά. Όχι, πρέπει να είναι βενζινοκίνητο. Ναι, αυτό λέω. Βενζινοκίνητο, βέβαια, να έχει δύναμη. Να ντουμανιάσετε εδώ πέρα, να ξεκαπνίσει. Για να σοβαρευτούμε. Για να σοβαρευτούμε, ναι. Έχουμε μια φοβερή δήλωση, κυρίες και κύριοι, η οποία έγινε προημερών του Υπουργού Αμήνης της Σερβίας, η οποία έγινε πάρα πολύ γνωστή στο Βελιγράδι. Μπράβο. Είναι ο κύριος Αλεξάνδερ Βουλίν, ο Υπουργός Αμήνης Σερβίας, και δήλωσε ότι οι επεκτατικές φιλοδοξίες της Αλβανίας θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια, σε συνέντευξη που έδωσε σε ρωσικό πρακτορείο την Δευτέρα 13 Μαΐου. Και συνέχισε, μια μεγάλη απειλή για τα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή είναι η δημιουργία μιας μεγάλης Αλβανίας και η προσπάθειά της να κερδίσει έδαφος σε άλλα κράτη, ξεκινώντας από το Μαυροβούνιο, από τα Σκόπια, το έδαφος του Κωσυφοπεδίου, τα Μετόχια και ένα μέρος της κεντρικής Σερβίας, είπε ο κύριος Βουλίν. Η μόνη χώρα η οποία αντιτίθεται σε αυτό είναι η Σερβία. Κύριε Βασιλιάδη, συγγνώμη, μόνο η Σερβία έχει πρόβλημα με αυτά τα επεκτατικά απαράδεκτα σχέδια της Μεγάλης Αλβανίας? Η Ελλάδα που είναι? Ναι, δεν έχει. Και γιατί τα λέει μόνο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης της Σερβίας στο Βελιγράδι? Εμείς δεν έχουμε Υπουργό Εθνικής Αμήνης, κύριε Βασιλιάδη? Δεν ξέρω, έχουμε. Σας ερωτώ, δεν ξέρω, γιατί έχετε μια δυναμία νομίζω στο θέμα. Γι' αυτό προσπαθώ να σας προκαλέσω.
Επίσης, έχουμε μια δήλωση του Αλβανού Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε δηλώσει, είχε εκφράσει την επιθυμία να σβήσουν τα σύνορα μεταξύ των κρατών που ζουν οι Αλβανοί. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι λέει? Να σβήσουν τα σύνορα, είναι του κυρίου Ράμα δήλωση, η οποία επίσης δεν πέρασε στην Ελλάδα προημερών. Να σβήσουν τα σύνορα μεταξύ των κρατών που ζουν οι Αλβανοί. Δηλαδή το Κωσυφοπεδίο να μην έχει σύνορα γιατί είναι αλβανικό. Αλλά με συγχωρείτε, πέραν του Κωσυφοπεδίου να ανοίξουμε και εμείς τα σύνορα να περάσουνε. Τι άλλο θέλουνε? Ναι. Το ίδιο να κάνει με το Μαυροβούνιο, το ίδιο να κάνει με τη Σερβία, το ίδιο να κάνει με το Κωσυφοπέδιο, το ίδιο να κάνει με τα Σκόπια, το ίδιο να κάνει με την Ελλάδα. Μάγκα. Όχι κύριε, δεν θα γίνει αυτό. Να το ξεχάσετε. Τον κακό του τον καιρό, συγχωρέστε με. Ναι. Να, αυτά μου κάνετε και μετά φαίνομαι προκλητικός. Λοιπόν, λέει ο κύριος Βουλίν, συνεχίζει, ζούνε σε 4 χώρες οι Αλβανοί. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Και επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, προσέξτε εδώ, κλείνουν τα μάτια για τη δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας. Ναι. Ακούτε τι λέει ο Σέρβος Υπουργός. Κανείς δεν τα λέει αυτά στην Ελλάδα, ενώ είναι τόσο ευνόητα και μάλιστα από πολλά χρόνια για τον Αλβανό επεκτατισμό. Έτσι. Και καταλήγει, αν κάποιος θέλει να λύσει το αλβανικό εθνικό ζήτημα στα Βαλκάνια, θα πρέπει να εξοντώσει το σερβικό εθνικό θέμα. Θα το αφήσει η κυβέρνηση του Βελιγραδίου αυτό? Όχι. Δεν μπορούμε να δώσουμε στους Αλβανούς κάτι χωρίς να δώσουμε το ίδιο και στους Σέρβους. Γι' αυτό εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία να προειδοποιήσω ολόκληρο τον κόσμο. Μην παίζετε με τη φωτιά. Μην δημιουργείτε μια μεγάλη Αλβανία στο σερβικό έδαφος. Ακούτε δηλώσεις? Ναι. Και εξαφανιζόλ, κύριε Βασιλιάδη. Εννοείται. Οι δηλώσεις αυτές. Η Μεγάλη Αλβανία και όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουμε δει με τους φοβερούς σοβινιστικούς αλυτρωτικούς χάρτες, κύριε Βασιλιάδη. Γιατί είχαμε σοβαρότατο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας πριν λίγα 24 ώρα, το οποίο οι δημοσιογράφοι μας εξαφάνισαν πλήρως? Τι δεν θέλουν να μάθει ο Έλληνας και θάβουν διαρκώς σημαντικές ειδήσεις για τα εθνικά θέματα? Ακριβώς. Είναι επίσης είδηση λίγων ημερών. Έχουμε μία χαρακτηριστική φωτογραφία που μπορούμε να δείξουμε. Είναι ο Πρωθυπουργός που είδε ο κύριος Τσίπρας προχτές, ο Μπόικο Μπορίσοφ, και δεξιά αυτός που έχει τρελαθεί στο χαμόγελο. Δείτε πώς είναι ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, βαρύς και δύστημος. Είναι ο Τούρκος πρέσβης, κύριε Βασιλιάδη, ναι, στη Σόφια. Ναι. Ακούστε. Αντέδρασε θυμωμένα ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, διότι ο Τούρκος πρέσβης στη Σόφια, που τον βλέπουμε εδώ, είναι ο κύριος Ουλουσόη, είπε πως πρέπει να ενδυναμωθούν τα μαθήματα της τουρκικής στα βουλγαρικά σχολεία. Ναι. Ακούτε θράσος? Ναι. Και απαντάει ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός ότι η εκπαίδευση στη γλώσσα δεν είναι δουλειά του διπλωμάτη. Ευθέως. Είναι λοιπόν ο Χασάν Ουλουσόη, ο πρεσβευτής, και μάλιστα είχε μια ευχέρεια, λέει, σε εγγένεια μιας βιομηχανίας που έγινε στο Κίρτζαλι, έκανε αυτή την εντελώς μη διπλωματική έκκληση για ενδυνάμωση της τουρκικής εκμαθήσεως της γλώσσας της τουρκικής στα βουλγαρικά σχολεία. Ναι. Να δούμε λίγο τη φωτογραφία πάλι. Ναι. Κοιτάξτε στο αριστερό πέτο τι έχει ο Τουρκός. Μα τη σημαία του ασφαλώς. Έχουν και δική μας πρέσβεις την ελληνική? Ποτέ και κανένας. Α, γι' αυτό έτσι. Το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Χαίρομαι που το λέτε. Κρατήστε σας παρακαλώ τη φωτογραφία, μην την πάρετε. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί και δεν θα βαρεθούμε να το λέμε ότι ουδής Έλλην πολιτικός, ούτε υψηλόβαθμος, εννοείται ποτέ πρωθυπουργός, ποτέ κανένας υπουργός, διότι αν υπήρχε κάτι αντίθετο θα μας διέψευδαν οι φωτογραφίες. Δεν υπάρχει. Και δυστυχώς ούτε Έλλην βουλευτής από τους κυρίους 300 της Βουλής, όσο είμαστε σε θέση να βλέπουμε τα στιγμιότυπα, τα τηλεοπτικά της παρουσίας τους, της παρουσίας τους στα κανάλια, ναι, και στα πάνελ, όπως λένε, που τους καλούνε. Το πέταξα το αμερικάνικο, συγχωρέστε με. Λοιπόν, τι να κάνουμε, ναι, δεν φοράνε ποτέ την ελληνική σημαία στο πέτο. Να σας ρωτήσω κάτι. Ξέρει γιατί τη φοράνε? Να σας ρωτήσω κάτι. Μήπως είναι αισθάνονται Ελληνές? Ωραία ερώτηση, αλλά είναι μεγάλος ο πειρασμός να απαντήσω και τότε θα πέσει ψαλίδι. Μάλιστα. Ας το αφήσουμε τότε. Ναι. Συγχωρέστε με, δεν θα απαντήσω. Λοιπόν, τελειώσατε με, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι?
Απήντησε λοιπόν θυμωμένα ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός ότι δεν είναι καθόλου η εκπαίδευση στη γλώσσα. Το έκανε μέσα στο Facebook. Ναι. Χρησιμοποιεί πολύ το Facebook και ο κύριος Μπορίσοφ. Δεν είναι καθόλου η εκπαίδευση στη γλώσσα το πεδίο ευθύνης ενός διπλωμάτου. Και προσέθεσε πως στη Βουλγαρία κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να μάθει τη γλώσσα που θέλει. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι δουλειά του Τούρκου πρεσβευτού οι συμβουλές για την εκπαίδευση στη δεύτερη γλώσσα. Ζητώ να ξεκαθαριστούν αυτές οι φράσεις. Και υπενθύμησε τη στάση της χώρας του σχετικά με την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Επίσης, η ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αντιπολιτεύσεως, προσέξτε στη Βουλγαρία, υπάρχει ομοψυχία για τα εθνικά θέματα. Δεν είναι εδώ που τρώγονται ή κάνουν ό,τι τρώγονται. Εκεί υπάρχει ομοψυχία. Το κάνουν, μου αρέσει πιο καλά. Ναι. Η κυρία Κορνέλια Νίνοβα, ηγέτης του κόμματος Σοσιαλιστικού στην Αντιπολίτευση, χαρακτήρισε τη δήλωση του Τούρκου διπλωμάτου απόπειρα επεμβάσεως στα εσωτερικά της χώρας. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Και ότι είναι απόλυτα απαράδεκτο. Και είναι μία από τη σειρά επεμβάσεων που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία στα εσωτερικά της Βουλγαρίας. Εδώ απαντάνε έτσι στις προκλήσεις των Τούρκων διπλωματών οι Έλληνες πρωθυπουργοί, οι υπουργοί εξωτερικών, έστω ο εκπρόσωπος, ο εκάστοτε του Υπουργείου Εξωτερικών. Απάθεια πλήρης. Έτσι. Απάθεια πλήρης. Αλλά είναι χαρακτηριστικό πως διπλανές χώρες, δεν έχουμε πάει στον Καναδά, δεν μιλάμε για τη Λατινική Αμερική, μιλάμε για τη γειτονιά μας. Και μάλιστα από την αρχή της εκπομπής σήμερα, μιλάμε για τη γειτονιά μας. Έτσι, έτσι. Δεν μαθαίνουμε τίποτα. Δείτε αυτοί πως προστατεύουν τα εθνικά τους συμφέροντα και εμείς πως δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Πώς εορτάστηκε η επέτειος αυτονομίας Βορείου Ηπείρου μας στο Δελβινάκι στις 12 Μαΐου? Ήταν όντως παρόν και ο ήρωας Κωνσταντίνος Κατσίφας? Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, ο ήρωας Κωνσταντίνος Κατσίφας, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, ήταν παρόν, κύριε Βασιλιάδη. Έχουμε και φωτογραφία που μπορούμε να δείξουμε. Σας ευχαριστώ. Ήταν παρόν και τον βλέπουμε, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Αθάνατος. Γράφει η πολύ μεγάλη αυτή, πολύ όμορφη αφίσα πόστερ που έγινε, οι εορταστικές εκδηλώσεις γίνανε, κύριε Βασιλιάδη, στο Δελβινάκι. Ναι. Συγκεκριμένα, και παρέστη ο αγωνιστής Μητροπολίτης Πογωνιανής και Κονίτσης, ο κύριος Ανδρέας. Δεν θυμάμαι, αυτό καταρχάς είναι ζωγραφική. Ναι. Και νομίζω παιδάκι το έχει ζωγραφίσει αυτό σε σχολείο, κάτι τέτοιο νομίζω. Θα σας γελάσω, δεν το θυμάμαι. Το έχει ζωγραφίσει παιδάκι σε σχολείο. Έχει ήταν, αξία δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη... Κρατήστε τη φωτογραφία αυτή. Αφήσα, ναι. Είναι 12 Μαΐου έγινε η τελετή, κύριε Βασιλιάδη, ναι. Κυριακή ημέρα, ναι. Με πολλή συμμετοχή στο Δελβινάκι, ο εορτασμός της επετείου του αυτονομιακού αγώνος της Βορείου Ηπείρου μας, 17 Φεβρουαρίου 1914. Ναι. Και έγινε μετά την αρχιερετική θεία λειτουργία που χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Πογωνιανής, ο κύριος Ανδρέας, τελέστηκε το μνημόσυνο των προτεργατών και των αγωνιστών του αυτονομιακού αγώνος, αλλά και του ήρωος του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Στη συνέχεια εψάλλει τρισάγιο στον τάφο του αηδήμου Μητροπολίπου Δρυνουπόλεως Βασιλείου, και ακολούθησε και η ομιλία που έκανε ο Μητροπολίτης. Και αναφέρθηκαν επαιτειακά, δεν θα επεκταθούμε γιατί ο χρόνος δεν μας παίρνει, μια ιστορική αναδρομή για την απελευθέρωση που προσπάθησαν τότε στη Βόρειο Ήπειρο, και παράλληλα μίλησε με πολύ παρησία, ναι, είναι μια επίσης ωραία αφίσα που έκανε την αναγγελία για τη γιορτή στο Δελβινάκι, το βλέπετε, 12 Μαΐου, και επίσης υπογράμμισε στην ομιλία του μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης μας ότι πρέπει να σταματήσει επιτέλους από τις αλβανικές αρχές το άγριο φακέλωμα των Ελλαδιτών αλλά και των Βορειοϋπειρωτών, κύριε Βασιλιάδη, ναι, ναι, που έχει ξεκινήσει από το μνημόσυνο του ήρωος του δολοφονηθέντος του Κατσίφα, και δεν είναι νοητό σε καμία ευρωπαϊκή χώρα αυτό το είδος φακελώματος. Βέβαια, μεταξύ μας δεν υπήρξε ποτέ ευρωπαϊκή χώρα η Αλβανία και πολύ φοβούμαι ούτε θα υπάρξει. Και επίσης ζήτησε ο Μητροπολίτης να απαιτήσει από την Αλβανία η ελληνική κυβέρνηση να αλλάξει τα βιβλία της ιστορίας της και της γεωγραφίας της, για να μην διδάσκονται τα Ελληνόπουλα ανακρίβειες και ψεύδι. Τι είπαμε πριν, τι λέγαμε λίγο πριν. Έτσι, αυτά.
Και επίσης να πάψει η Αλβανία να υποθάλπτει και να υποκινεί τα ανθεληνικά και σοβινιστικά σχέδια των γνωστών τσάμιδων. Ευσεβείς πόθη. Και επιτέλους να πάψει να φέρνει στην Ελλάδα τις τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών τα οποία παράγει επισήμως. Ναι, ναι, επισήμως. Το φωνάζουμε δυνατά. Ναι. Και δράτω με της ευκαιρίας, κύριε Βασιλιάδη, ναι, να θυμίσω, σε παλαιότερη εκπομπή δείξαμε την επιχείρηση που προσπάθησαν οι Ιταλοί καραμπινιέροι να κάνουν στο αλβανικό έδαφος με ελικόπτερα, και κινδύνευσαν να τους καταρρίξουν, διότι τους πορευόλησαν οι προστάτες των φυτιών του χασίς στην Αλβανία και το ιταλικό ελικόπτερο γύρισε με ζημιές στη βάση του. Λοιπόν, και τα ξέρει καλά η Ιταλία, η οποία δεν πάβει βέβαια να έχει αμύωτο ενδιαφέρον για την Αλβανία. Ναι, άμα τους στείλει ο Σαλβίνι όμως μία μοίρα τορνέιντο και τους ισοπεδώσει, δεν θα κινδυνεύουν από τους προστάτες των φυτιών να τους καταρρύψουν. Καλά το είπατε, απλώς εμείς έχουμε το νάχαλο ρόλο να προστατεύουμε τον ενέργο χώρο της Αλβανίας με τα δικά μας αεροπλάνα. Το ξεχάσατε αυτό, αν είναι δυνατόν. Καλά, δεν θα... Και τον ενάριο χώρο των Σκοπίων. Ναι, αν είναι δυνατόν. Ναι. Έχουμε μεγάλο περιθώριο εμείς. Μας περισσεύουν. Λοιπόν, και μάλιστα βγήκαν ορισμένες ιστοσελίδες. Έκλεισα με το θέμα αυτό. Αλλά να το πω, επειδή μιλήσαμε για την προστασία του εναρίου χώρου των γειτονικών κρατών, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Βγήκαν ορισμένες ιστοσελίδες και πανηγύρισαν ότι η Ελλάδα, λέει, παρέλαβε καινούργια ελικόπτερα. Δεν παρέλαβε καινούργια ελικόπτερα, κυρίες Δεσποινίδης και κύριοι. Τα ΙΟΒΑ που ήρθαν είναι χιλιομεταχειρισμένα. Είναι 70 κομμάτια, εκ των οποίων τα 10 είναι για βίδες, είναι για ανταλλακτικά. Μόνο 6 από αυτά που ξεφορτώθηκαν είναι αμέσου επιχειρησιακής χρήσεως. Έτσι δεν λέγεται στην αεροπορία, κύριε Βασιλιάδη. Και τα υπόλοιπα θα κάνουν συναρμολόγηση. Λοιπόν, και είναι μοντέλα, διάβασα, γύρω από το 90, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Για κάντε το λογαριασμό. Ναι. 89-90 είναι. 30 ετία. Λοιπόν, τα ΙΟΒΑ. Ναι, μεν τα παραλάβαμε, αλλά είναι μεταχειρισμένα. Όπως τα λέγαμε στα αυτοκίνητα, κύριε Βασιλιάδη, είναι παλιά μοντέλα και έχουν πάρα πολλά χιλιόμετρα. Να το πούμε πεζά. Ναι, μήπως είναι για απόσυρση. Λοιπόν, και μάλιστα υπάρχουν και φωτογραφίες που τα κατέβαζαν οι Γερανοί από το πλοίο στο Βόλο, στα οποία τα ξεφόρτωσαν. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, είναι από τα σκράπ των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, έτσι. Με άλλους διαπραγματεύονται τελευταίου τύπου αεροπλάνα και με άλλους στέλνουν τα σκράπ των αποθηκών τους. Ποιος ήταν εκείνος ο ξένος ηγέτης που δήλωσε ορθά κοφτά ότι οι Έλληνες πολιτικοί πούλησαν την Βόρειο Ήπειρο? Κύριε Βασιλιάδη, δεν θα φύγουμε από το θέμα της Βορείου Ήπειρου. Όχι, βέβαια. Και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Το μέγεθος της προδοσίας με τη Βόρειο Ήπειρο, γιατί είπαμε ήταν η επέτειος από τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα. Ακριβώς. Και έγιναν οι εκδηλώσεις που δείξαμε μόλις πριν στο Δελβινάκι. Ναι. Τι έγραψε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο περίφημος Ζορζ Κλεμανσό, 1841-1929, στην παρισινή εφημερίδα L'Homme Libre, δηλαδή ο ελεύθερος άνθρωπος, το Δεκέμβριο του 1925. Είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε αυτό που αναφέρουμε ως πηγή και σε αυτά που θα διαβάσουμε από κείμενο του περίφημου Γάλλου πολιτικού. Ιδού, ανοίγουν εισαγωγικά, ναι. Δεκέμβριος, ξαναλέω, 1925. Ιδού 350.000 αληθινοί Έλληνες διανεμόμενοι η σχορία των οποίων και μόνο τα ονόματα δηλώνουν την ελληνική καταγωγή, κατόρθωσαν να κρατήσουν την εθνικότητά των εναντίον των Τούρκων και όταν έφτασαν τα ελληνικά στρατεύματα προς απελευθέρωσή των εκ του Οθωμανικού ζυγού, τους είπαν και τους επανέλαβαν ότι τώρα ήταν η οριστική η αποκατάστασή των στην πατρίδα. Διότι αρχικό στο θέμα της κυβερνήσεως των Αθηνών και της διπλωματίας της ήταν η επιστροφή ολοκλήρου της Ήπειρου στην Ελλάδα. Ακούτε τι λέει ο Γάλλος πολιτικός. Και ξαφνικά, χωρίς καμιά προπαρασκευή, χωρίς να λάβουν δια τους δυστυχείς αυτούς πληθυσμούς καμίαν εγγύηση, καληνύχτα σας αγαπητοί συμπατριώτε και καλήν τύχην με τους ληστάς Αλβανούς. Ακούτε, έχει μεγάλη αξία, είναι τα λόγια του τότε Γάλλου Πρωθυπουργού, κύριε Βασιλιάδη, σε εφημερίδα των Παρισίων. Ναι. Εκθέτει στεγνά τους Έλληνες πολιτικούς ότι πούλησαν το θέμα. Πολύ σωστά το λέει. Δείξτε παρακαλώ τη φωτογραφία
Μάλιστα, ναι, προσέξτε εδώ, είναι μία από τις ιστορικότερες φωτογραφίες του Γάλλου Πρωθυπουργού, του Ζοκ Κλεμανσό. Είναι στο κέντρο ο παχής με το πλούσιο άσπρο μουστάκι. Στα δεξιά του ο ψηλότερος είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τότε, ο Γόντρο Γουίλσον. Και αριστερά, στην άκρη αριστερά, είναι ο Άγγλος Πρωθυπουργός, ο Λόιντ Τζόρτζ. Ο Λόιντ Τζόρτζ είναι ο Άγγλος Πρωθυπουργός, ο οποίος οτιδήποτε υπαγόρευε και ζήταγε στο Βενιζέλο, ο Βενιζέλος έλεγε αμέσως μάλιστα και το έφερε σε πέρας. Ένα από τα αιτήματα του Άγγλου Πρωθυπουργού ήταν και η περίπτωση να αποβιβαστούμε για να μαλώσουμε και να βάλουμε τάξη και καλά στους Τούρκους και μετά μας παράτησαν και έγιναν ότι έγιναν με μια άλλη τεράστια σειρά λαθών. Ας δούμε άλλη μια φωτογραφία του Κλεμανσό, παρακαλώ, που πρέπει να έχουμε. Ναι, είναι χαρακτηριστικό. Είναι δεξιά του, τότε φοράγαν όλοι ημίψηλα καπέλα. Είναι ο Γόντρο Γουίλσον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και αριστερά του είναι με το μεγάλο μπαστούνι, ο Λόιντ Τζόρτζ. Διαβάστε, κύριε Βασιλιάδη, τι λέει από κάτω. Τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται πριν από τις εκλογές, κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά το κυνήγι. Ουδέν σχόλιον. Ζορζ Κλεμανσό. Ναι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εξαιρετικός. Συμπληρώθηκαν 100 έτη από την αιματηρή πονδιακή γενοκτονία, για την οποία κάναμε και το μνημόσυνο. Εθνικό μνημόσυνο. Πολύ σωστά. Παρελθούσα Κυριακή. Μήπως θα ήταν καλό να αναφέρουμε ορισμένα ιστορικά στοιχεία. Κύριε Βασιλιάδη, είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο βρίσκεται σε πλήθος βιβλιογραφίας από χρόνια. Η συμπλήρωση αυτή των 100 ετών από τις φοβερές εκείνες σφαγές που έκαναν οι Τούρκοι εναντίον των Ελλήνων του Πόντου και οι οποίες σφαγές ήσανε εντολές της πλέον εγκληματικής, θα πω, τριανδρίας στην τουρκική ηγεσία, συγκεκριμένα τρεις νεότουρκοι, όπως τους αποτυπώνει η ιστορία, κύριε Βασιλιάδη, ναι. ο Ταλαάτ, ο Τζεμάλ και ο Εμβέρ, που το 1914 διέταξαν την εξόντωση μαζικά των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολίας. Ο Κεμάλ όμως επικέντρωσε, κύριε Βασιλιάδη, τις προσπάθειές του στην περιοχή του Πόντου, γιατί εκεί είχε αναπτυχθεί μεγάλη αντίσταση, το περίφημο Ποντιακό Αντάρτικο, που έγινε κυρίως από φυγόστρατους και από μια, πώς να πούμε, προστασία, μια προσπάθεια αντιδράσεως στα θανατηφόρα τάγματα εργασίας, τα λεγόμενα αμελέ ταμπουρού, ακριβώς, τα οποία εξόντωσαν αμέτρητες χιλιάδων Ελλήνων, που δεν άντεχαν τις πορείες, γιατί μην φανταστείτε ότι είχαν ούτε νερό, είχαν ούτε φαγητό. Τους κλωτσάγαν να περπατήσουν. Έτσι. Και σερνότουσαν. Έτσι. Και το υποτιθέμενο τέλος της πορείας δεν έφτανε ποτέ. Και στον δρόμο τους ξεκλειδίζανε. Τα αμελέ ταμπουρού. Γίναν λοιπόν η αντίδραση των αμελέ ταμπουρού των ταγμάτων εργασίας, αυτά τα αντάρτικα στον Πόντο. Και αυτό στοχοποίησε ο Κεμάλ και ξεκλήρισε τον Πόντο. Και βέβαια δεν είναι μόνο εναντίον των Ποντίων Ελλήνων, είναι και εναντίον των Αρμενίων, τα έχουμε ξαναπεί, είναι και εναντίον των Ασσυρίων. Mm-hmm. Είναι τρεις οι γενοκτονίες, κύριε Βασιλιάδη. Και βέβαια δεν θα κάτσουμε να ακούσουμε τις αστείες δικαιολογίες που προβάλλουν οι Τούρκοι, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα για εκείνα τα εγκλήματα. Βέβαια η ανάλυση δεν μπορεί να χωρέσει μέσα σε μια τηλεοπτική εκπομπή, όμως θα πρέπει να πούμε ότι για τις γενοκτονίες αυτές υπάρχουν ιστορικές πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι στις διστακτικές σκέψεις, να το πω έτσι, που είχε ο Κεμάλ πριν ξεκληρίσει τους μειονοτικούς πληθυσμούς, ήρθε ως αρρωγός και τον έπεισε να προχωρήσει αδίστακτα σε αυτά τα εγκλήματα ο αρχηγός της γερμανικής στρατιωτικής αποστολής, ναι, στην Τουρκία. Παρακαλώ, μπορούμε να δούμε και κάποιες φωτογραφίες και να τα εξηγήσουμε. Εδώ είναι μία πάρα πολύ χαρακτηριστική αφίσα
Το ένα μάτι είναι κλειστό από τον πόνο, το άλλο μάτι δακρύζει, κύριε Βασιλιάδη, και το ένα από τον αριθμό 100 έχει έναν κρεμασμένο. Είναι καταπληκτική η αφίσα. Ένας αιώνας από τη γενοκτονία και το αίμα δεν στέγνωσε. Το δάκρυ στέρεψε, η μνήμη δεν λησμονήθηκε. 353.000. Ας δούμε παρακαλώ την άλλη φωτογραφία. Πολύ χαρακτηριστικά. Είναι αγγλιστή, genocide, 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, με χαρακτηριστικότατα σκίτσα από το δράμα εκείνο. Πάμε στην επόμενη. Παρακαλώ, φωτογραφία. Εδώ, κυρίες και κύριοι, δεξιά, μέσα στον δεξί κόκκινο κύκλο, είναι ο Μουσταφά Κεμάλ και αριστερά του είναι ο διαβόητος Νουρεντίν Πασάς. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Θα πρέπει να έχουμε, να ξεχωρίζουμε. Δεξιά είναι ο Κεμάλ και αριστερά είναι ο πραγματικός εγκέφαλος της εξοντώσεως των μειονοτικών πληθυσμών στην Τουρκία, ο αρχηγός της γερμανικής στρατιωτικής αποστολής, ο στρατηγός Ότο Λίμαν Φον Σάντερς. Το συλλαβίζω και καλώ και παρακαλώ και προτρέπω και παροτρύνω, τι άλλο ρήμα να βρω, να ψάξετε και να διαβάσετε για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν πίσω από την υπαγόρευση και τη μεθόδευση όλων αυτών των εξοδόσεων. Περιληπτικά, κύριε Βασιλιάδη, ο Γερμανός αυτός, ναι, είπε στον Κεμάλ ότι για να γλιτώσεις επιτέλους από το να σου κλέβουν τη δόξα ή να σου κλέβουν το εμπόριο, τις συναλλαγές και να είναι μπροστά από τους γηγενείς, αν ήταν γηγενείς οι Τούρκοι, βγάλ τους από τη μέση. Γηγενείς, το είπα σε εισαγωγικά. Βγάλ τους από τη μέση να τελειώνεις. Ναι. Και αυτήν την οδηγία, την ανατριχιαστική οδηγία του Λίμαν, Ότο Λίμαν Φον Σάντερς, εκτέλεσε ο Κεμάλ. Γι' αυτό το κατακάθι της ιστορίας των Λίμαν Φον Σάντερς, πρέπει να πούμε ότι το 1918 τον συνέλαβαν οι σύμμαχοι και, κύριε Βασιλιάδη, τον οδήγησαν σε μία φυλακή στη Μάλτα, στην οποία πέρασε υπέροχα ο κύριος αυτός. Μάλιστα. Και ζορίστηκε τόσο πολύ στη φυλακή που έγραψε από μνημονεύματα. Τι λέτε τώρα. Ναι. Τα οποία είχε το θράσος να εκδώσει λίγο μετά τον πόλεμο. Οι σύμμαχοι τον άφησαν. Δεν κάθισε ποτέ στο σκαμνί για αυτά τα εκατομμύρια νεκρούς. Ναι. Έτσι. Ναι. Και την έβγαλε ζάχαρη. Αυτή είναι η αντίληψη δικαιοσύνης των συμμάχων, κύριε Βασιλιάδη. Τον έχουμε και σε άλλη φωτογραφία αυτό. Τον έχουμε δικό, αυτό το σκουπίδι. Πραγματικό σκουπίδι της ιστορίας. Ναι. Δεν μπορώ να είμαι ευγενέστερος. Δείξτε παρακαλώ την επόμενη φωτογραφία. Ναι, είναι με το ξύφος και προσέξτε για την, πώς να πούμε, αφομοίωση, αν θέλετε, για να ταιριάζει στην υπηρεσία του που έκανε μεγάλο χρονικό διάστημα στην Τουρκία. Έβγαλε την περικεφαλαία που είχαν τότε οι αξιωματικοί του αυτοκρατορικού γερμανικού στρατού και έβαλε το Φέση. Ναι, ναι. Φωτογραφίζεται και έχει πάρα πολλές φωτογραφίες ο Λίμαν Φον Σάντερς με Φέση. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, πρέπει να πούμε, ήταν καταγωγής, όπως λένε οι ιστορικοί αναλυτές, από την Πομερανία, εβραϊκής καταγωγής. Ότο Λίμαν Φον Σάντερς. Και να τον θυμόμαστε και να τον αναφέρουμε, διότι ευθύνεται για πάρα πολλά. Για την ποντιακή γενοκτονία θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, είναι αδύνατον, αλλά αυτά είναι τα χαρακτηριστικότερα σημεία που μπορούσαμε να πούμε και πώς ακριβώς μεθοδεύτηκε. Ναι. Και για αυτά τα εγκλήματα, τα οποία όλοι οι ξένοι πρεσβευτές στην Κωνσταντινούπολη στέρνανε φοβερές εκθέσεις με περιγραφές στις κυβερνήσεις τους, ναι, οι ξένες κυβερνήσεις, κύριε Βασιλιάδη, δεν αντέδρασαν καθόλου. Γνώριζαν τις εκαθαρίσεις που κάνει στους, ναι, ελληνικούς πληθυσμούς ο τουρκικός στρατός με τις ευλογίες των ανωτάτων γερμανών αξιωματικών και δεν μίλησαν καθόλου. Ναι. Δεν όρθωσαν ανάστημα, δεν διαμαρτυρήθηκαν και έκαναν ακριβώς το ίδιο, κύριε Βασιλιάδη, όπως στην καταστροφή της Μύρνης. Ναι. Το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε. Ναι. Διότι η ιστορία πρέπει να λέγεται όπως είναι και όχι όπως την θέλουν. Στα ανοιχτά της Μύρνης, την ώρα που κεγόταν και γινόταν παρανάλωμα, όχι όλοι οι Σμύρνοι, προσέξτε, η ελληνική και η αρμενική συνοικία, για να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Δεν κάηκε όλοι οι Σμύρνοι, να τα λέμε όλα. Οι δύο αυτές συνοικίες κάηκαν. Υπήρχαν στα ανοιχτά.
22 συμμαχικά πολεμικά πλοία τα οποία χαζεύανε με τα κιάλια. Την καταστροφή και τις σφαγές. Και δεν έριξαν μισή ομοβροντία, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Επιτρέψτε μου, έφυγα λίγο από το Ποντιακό και πετάχτηκα στο 22. Είναι σχετικά, ναι, κοντά. Δεν πειράζει. Δεν ρίξανε μισή ομοβροντία για να φύγουν οι τσέτες και να πάψουν να σφάζουν. Γι' αυτό είχε κοκκινήσει η θάλασσα και δεν έγινε κανένας συνωστισμός. Ναι. Για να θυμηθούμε αυτή την κυρία. Δεν είσαστε μακριά, ούτως ή άλλως η γενοκτονία. Από το 19 μέχρι το 23 ήταν. Έτσι. Δεν είναι ότι έγινε έτσι. Σε μία. Και 7 χρόνια μετά μέρα. Πήγε κάποιος και πρότεινε τον Κεμάλ για Νόμπελ Ειρήνης. Έλεος! 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 Γελάτε! Γελάτε! Όχι με το έλεος. Μα τι να πω, μα τι να πω. Το αίμα δεν είχε στεγνώσει, κύριε Βασιλιάδη. Δεν είχε στεγνώσει το αίμα. Εδώ έχουμε στοιχεία. Τώρα με γαργαλίσατε, δεν θα αργήσω. Έχουμε στοιχεία. Μετά την καταστροφή. Κάποια πλοία όμως μάζεψαν κόσμο από τη. Ήτανε, θα σας πω. Σμήνη, έτσι, το ένα, έχω ψάξει το θέμα. Ναι. Ήτανε ένα ιαπωνικό πλοίο. Μπράβο, έτσι, να τα το λέμε. Το οποίο άφησε εποχή ο πλοίαρχος με τις φοβερές αποφάσεις θαραλές που πήρε. Έτσι. Και τον οποίον έψαξε μετά. Ψάξανε κάποιοι και βρήκανε στοιχεία της οικογένειας του. Βέβαια, δεν ζει ο άνθρωπος αυτός, έχει πεθάνει. Βρήκαν, νομίζω, τους απογόνους του. Νομίζω δεν τον βρήκαν. Τον ίδιο όχι. Όχι. Όχι, γιατί η αναζήτηση έγινε χρόνια μετά. Όχι, δεν βρήκαν ποιος ήταν ο πλοίαρχος του πλοίου. Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες. Νομίζω, ναι. Και αυτό επίσης υπήρξαν κάποια αμερικανικά πλοία τα οποία δέχθηκαν να ανεβάσουν από τις βάρκες απελπισμένους. Με την προτροπή και τη μεσολάβηση του προξένου του Χόρτον, του George Χόρτον, ο οποίος ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα και του οποίου το βιβλίο «Η μάστιγα της Ασίας για τον Κεμάλ» είδανε και πάθαν οι Έλληνες εκδότες για να το εκδώσουν στην Ελλάδα, διότι δεν θέλανε να στεναχωρέσουν την Τουρκία και δεν άφηναν. Ναι. Εμποδίζανε την έκδοσή του για 50 χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι. Ενώ το βιβλίο Χόρτον το έγραψε στα μέσα της δεκαετίας του 20 και μάλιστα κατέστρεψε την καριέρα του στο διπλωματικό αμερικανικό σώμα, ναι, μετά από αυτό το βιβλίο. Φυσικά. Μεγάλη μορφή ο George Χόρτον. Ναι, ναι. Και έχουμε και φοβερές διηγήσεις. Αυτά πρέπει να λέγονται γιατί τα ιστορικά στην Ελλάδα παίρνουμε μηδέν. Ναι. Συγχωρέστε με, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Αν και πρόκειται για ένα εξαιρετικό λεπτό εθνικό ζήτημα που εν πωλής παραμένει άγνωστο. Ναι. Τι επικίνδυνες μεθοδεύσεις κάνουν οι τουρκόπληκτοι μειονοτικοί εκτός Θράκης? Κύριε Βασιλιάδη, ενώ η είδηση που έχω μπροστά μου είναι αρκετά μεγάλη, ναι, επειδή είναι λεπτό όπως διαβάσατε πολύ σωστά, ναι, εθνικό θέμα, δεν θα την αναπτύξω. Ωραία. Θα καλέσω μόνο, ναι, τις όποιες υπηρεσίες εντέλλονται για την προστασία στα εθνικά θέματα, μιλώντας για τα νησιά μας, ναι, και αναφερόμενος ιδιαιτέρως στην νήσο Ρόδο και στην νήσο Κο, να εντείνουν την προσοχή τους, γιατί από τοπικές πηγές ακούγονται κάποιες μεθοδεύσεις που γίνονται από φιλοτουρκικούς παράγοντες για διεκδίκηση ορισμένων εκτάσεων, κύριε Βασιλιάδη. Και η πέμπτη φάλαγγα, βέβαια, είναι οι μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες. Εννοείται. Υπάρχει ένας μικρός, πολύ μικρός ευτυχώς αριθμός, αλλά υπάρχει μουσουλμάνων τουρκικής καταγωγής και στη Ρόδο και στην Κο. Αν νόμιζα λαθρομεταναστών που είπατε, μικρός αριθμός και... Όχι, είναι μεγάλος αριθμός λαθρομεταναστών, αλλά συνδέεται. Ας προσέξουν λοιπόν οι αρχές, δεν θα διαβάσουμε ό,τι βρήκαμε από τοπικές ιστοσελίδες, διάφορες καταγγελίες για το τι κινήσεις κάνει η Άγκυρα και στα δύο νησιά. Ας προσέξουν πάρα πολύ οι τοπικές αρχές, ναι, και να προσέξουν και οι γηγενείς Έλληνες τις κινήσεις αυτές των τουρκικών κύκλων εκεί. Ναι. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο. Ναι, είπαμε σε προηγουμένη εκπομπή και προδρέψαμε τους Έλληνες στα νησιά να λαμβάνουν τα μέτρα τους. Έτσι. Έτσι και ονόητο, δεν θα πούμε περισσότερα. Γιατί και όχι μόνο. Δεν είναι δυνατόν στην εκπομπή να πούμε περισσότερα. Και όχι μόνο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ελπίζουμε, ναι. Μία είδηση, δεν ξέρω αν είπε στην αντίληψή σας, μας την έστειλε με μήνυμα ένας τηλεθεατής μας και μέλος μας. Ναι. Ότι κατεβαίνει κόμμα από τη Θράκη με Τούρκους, ναι, στις ελληνικές, σαν ελληνικό,
στις ευρωεκλογές. Ναι. Έτσι, το Κίεφ, νομίζω, αν τώρα το θυμάμαι καλά, γιατί... Δεν έχω φωτογραφίες να δείξω. Κόμμα ισότητας, λέει, ειρήνης και φιλίας. Ε, ναι. Τι ωραίο, είμαι έτοιμος να τα κρίσω. Ναι. Ισότητας, ναι, ειρήνης και φιλίας. Βέβαια. Δεν συγκινείστε. Συγκινούμε. Ναι. Συγκινούμε, διότι είναι, θα μου επιτρέψετε, είναι άοκνες οι προσπάθειες της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στο θέμα της Θράκης. Από εμάς παίρνουν παράδειγμα. Και θέλω να σας πω το εξής. Αφήνω τον το σχέμα. Θέλω να σας πω το εξής. Όταν το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επιλέγει ποιον θα διορίσει στο περίφημο παρένθεση και ασίδωτο κλείνει η παρένθεση προξενείο. Τουρκικό προξενείο Κομωτινής, επιλέγει, κύριε Βασιλιάδη, τον ικανότερο και τον πλέον διακεκριμένο Τούρκο διπλωμάτη στην Ιδρώγειο. Και αυτόν φέρνει. Έχουμε το παράδειγμα, σχετικά πρόσφατα, έχω ξεχάσει τα ονόματα, γιατί είναι τα προφέρεις και δύσκολα τα τουρκικά ονόματα. Είναι το ότι... Λοιπόν, είχε έναν Τούρκο διπλωμάτη, ο οποίος ήταν, προσέξτε, πριν τον φέρουν εδώ στην Κομωτινή, ήταν στο Κόσοβο. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό κομβικό σημείο για την τουρκική επεκτατική εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια και τους σχεδιασμούς. Ναι. Από το Κόσοβο, λοιπόν, πέρασε, αν θέλετε να το πω χοντρά, τις εξετάσεις επιτυχώς και ήρθε να συνεχίσει τις ίδιες διαλυτικές ενέργειες που έκανε εκεί, έτσι, στην Κομωτινή. Ναι. Δεν είναι τυχαίοι οι διπλωμάτες που υπηρετούν εκεί. Το θέμα είναι οι ελληνικές αρχές, δηλαδή αυτό που λέμε σε απλά λαϊκά ελληνικά, εμείς τι κάνουμε για αυτή την κατάσταση στη Θράκη. Ποια είναι τα μέτρα που παίρνουμε. Πώς ακριβώς προστατευόμεθα. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό, ναι, και δεν ήμουνα προετοιμασμένος, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αναζητήσουμε, κύριε Βασιλιάδη, να σας πω πώς επιχειρεί οι ειδικές δυνάμεις της βουλγαρικής αστυνομίας, πώς κάνουν ντου στα τουρκικά τζαμιά που βρίσκονται στη Βουλγαρία. Ναι. Θα πάθετε πλάκα. Ναι, για να ακούσουμε. Λοιπόν, είχαν κάνει ντου, είναι τώρα ένα χρονικό διάστημα, και το τι είχαν βρει μέσα δεν λέγεται. Και οπλισμό βρήκανε και προπαγανδιστικό υλικό βρήκανε. Αλλά οι βουλγαρικές αρχές δεν μασάνε μαντολάτο, κύριε Βασιλιάδη. Εδώ τι έχουν άσυλο, δεν έχουν τα τζαμιά στη Θράκη. Εδώ τα τζαμιά στη Θράκη, όποιος θέλει έρχεται, όποιος θέλει ανεβαίνει και βγάζει λόγους. Έχει ψευδομουφτίδες οι οποίοι καπελώνουν τους διορισμένους. Όχι, έχουν άσυλο, δεν μπορεί να μπει μέσα η αστυνομία, έτσι δεν είναι. Εγώ σας είπα τι γίνεται στη Βουλγαρία. Ναι. Εγώ σας περιέγραψα. Και εγώ σας περιγράφω τι γίνεται στην Ελλάδα. Τι δεν γίνεται στην Ελλάδα. Όχι, νομίζω έχουν άσυλο, πώς θα γίνει. Ναι, μπορεί να έχουν και άρματα μάχης μέσα στα τζαμιά. Όταν υπάρχουν διασταυρωμένες πληροφορίες, έχουν υποχρέωση οι αρχές να επέμβουν. Με την παρουσία εισαγγελέως, τι πάει να πει άσυλο. Όταν μέσα έχεις προπαγανδιστικό ή άλλου τύπου υλικό, ναι, θα κάτσεις με σταυρωμένα τα χέρια. Σπάξε με αγά μου να γιάσω. Ναι. Για όνομα του Θεού. Και τι οι Τούρκοι εδώ στο κοινοβούλιο, τι θα κάνουνε. Θα το επιτρέψουν αυτό. Πώς θα το επιτρέψουν από τη στιγμή που η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, συγχωρέστε με, εξαρτάται από τις 4 ψήφους των μειονοτικών βουλευτών. Και μου λέτε, εσείς θα πάει εισαγγελέα, θα δοθεί η εντολή σε εισαγγελέα. Περιγράφω, όπα, ναι, περιγράφω. Σε μια ιδανική πολιτεία τι θα έπρεπε να συμβαίνει. Αυτό είναι ιδανική πολιτεία η Βουλγαρία, κύριε Βασιλιάδη, είναι δίπλα μας. Όχι, λέτε, λέω για την Ελλάδα. Όχι, μιλάω. Εγώ μίλησα για το βουλγαρικό παράδειγμα. Μια χαρά κάνουν. Να ξέρουμε τι λέμε. Μια χαρά κάνουν οι Βουλγαροί. Το οποίο είναι ακριβώς δίπλα μας. Έχουμε βαρεθεί πια σε αυτήν την εκπομπή. Το έχουμε πει 70 φορές από την αρχή. Λοιπόν, είναι δίπλα μας. Έτσι λαμβάνονται μέτρα στη Βουλγαρία. Εδώ τώρα. Και βέβαια έχουμε και τις θλιβερές επισκέψεις ορισμένων. Έχει Τούρκους στο βουλγαρικό κοινοβούλιο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω, αν έχει μειονοτικούς, δεν το γνωρίζω. Έχει όμως πάρα πολύ ξεκάθαρα κόμματα στη Βουλγαρία. Ναι. Και το ανέφερα προηγουμένως για την παρέμβαση που τόλμησε να κάνει ο Βούλγαρος πρέσβης και σύσσωμο το πολιτικό σκηνικό στη Σόφια του επετέθη. Έτσι. Και επίσης, επειδή μιλάμε για τη Θράκη, κύριε Βασιλιάδη, και είναι το θέμα το οποίο το διαβάσαμε πριν λίγες ώρες, έχουν ετοιμαστεί να κουβαληθούν 42 πούλμαν από την Τουρκία με ψηφοφόρους, κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα γράφουν οι τοπικές ιστοσελίδες στις πόλεις της Θράκης. Υπέροχα. Στην Κομωτινή και στην Ξάνθη. Ναι. Και βέβαια
δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτά είναι φαντασιοπληξίες, γιατί ευτυχώς είναι πολύ εύκολο σήμερα με ένα κινητό τηλέφωνο, και μάλιστα όχι πολύ ακριβό, να τραβήξεις βίντεο βλέποντας τα πούλμαν με τις τουρκικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες για να βοηθήσουμε ότι περισσότερο όσους δεν ξέρουν, έχουν μπροστά το 34, διότι ανήκει στην Κωνσταντινούπολη η έκδοση των πινακίδων. Λοιπόν, αυτά τα γνωρίζουμε και πρέπει να τα γνωρίζουν και οι αρχές. Και ρωτώ. Και δεν είναι το ερώτημα κουτό, ούτε αφελές. Αλλοιώνεται ή δεν αλλοιώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα στη Θράκη όταν κουβαλάς 42 πούλμαν. Και αυτά λένε οι ιστοσελίδες. Τώρα αν θα γίνουν τα 42, 60 ή 80 δεν το ξέρω. Αλλά προφανώς αυτοί είναι μόνιμοι κάτοικοι στην Τουρκία, αλλά έχουν χαρτιά και ψηφίζουν εδώ. Και ψηφίζουν εδώ. Μια χαρά. Αυτά τα ξέρουν οι αρχές. Τα είπε κανένας αυτά? Κατετέθη μια ερώτηση στη Βουλή. Προτάθει στη Βουλή να βγουν φωτογραφίες, να βγει ένας βουλευτής με φωτογραφίες και να πει: έχω καταγράψει εδώ 40-50 αριθμούς κυκλοφορίας των τουρκικών πούλμαν. Είναι κανονικό το αποτέλεσμα στη Θράκη ή μήπως δεν είναι, διότι είναι μεταφερόμενοι από άλλο κράτος ψηφοφόροι? Είμαι υπερβολικός? Λίγο. Λίγο, ε. Ποιο θα σήμισε η Θράκη μας, ξεστόμησε το απίστευτο η ψήφος του Τούρκου στον Τούρκο, και ποια ήταν η αντίδραση των ελληνικών αρχών? Ακούτε. Των τοπικών βουλευτών, φορέων και ούτω καθεξής. Μούγκα. Με ρωτήσατε ποια είναι η αντίδραση. Μούγκα. Καμία απολύτως αντίδραση. Δεν ξέρω, έχουμε γίνει, συγγνώμη κύριε Βασιλιάδη, έχουμε γίνει φλεγματικοί Βρετανοί εμείς οι Έλληνες. Δηλαδή έχει πάψει να βράζει το αίμα μας. Εσείς ξέρετε. Εγώ να ξέρω τι να ξέρω. Αυτό το απαράδεκτο, η είδηση είναι αρκετά μεγάλη. Υπάρχει ένας διαβόητος σύλλογος, λέει, αλληλεγγύης Τούρκων Δυτικής Θράκης. Ακούτε? Ναι. Και βγαίνει ένας επικεφαλής αυτού του συλλόγου, κάποιος, δεν μπορώ και να το διαβάσω, Νέτσμετίν Χουσεΐν, από αυτό το σύλλογο, και προκαλεί τον Πρωθυπουργό, ακούστε, ναι, να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του. Ακούτε, να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του που έχει δώσει στις επισκέψεις που έχει κάνει στους μειονοτικούς στη Θράκη μας. Ναι. Ακούτε. Και αυτός ο κύριος λοιπόν είχε το θράσος ανάμεσα στα άλλα, δεν θα διαβάσω τα φοβερά και τρομερά που απαιτεί να γίνουνε, μέσα στις φράσεις που είπε, ότι η ψήφος ενός Τούρκου πρέπει να πηγαίνει, λέει, μόνο στον Τούρκο. Και αυτός ο κύριος ούτε εκλήθη στην εισαγγελία, ούτε συνελήφθη, ούτε του απευθύνθηκαν κατηγορίες, ούτε πήγε αυτόφορο. Η ζωή συνεχίζεται, κύριε Βασιλιά. Πώς το λένε τα παιδιά, είναι cool, λέει, είναι cool. Μα συγγνώμη, τι άλλο να πω. Τα έχω χαμένα. Δεν μπορεί να γράφουν οι τοπικές ιστοσελίδες ότι για πολλωστή φορά κουβαλιούνται πούλμαν κατά δεκάδες από την Τουρκία. Και εμείς να θεωρούμε ότι είναι κανονικό, φυσιολογικό το αποτέλεσμα? Είναι δυνατόν δηλαδή ποτέ η Γερμανία ή η Γαλλία να δέχεται από τις δίπλα χώρες χιλιάδες μεταφερόμενους για τις εκλογές και να ξαναφεύγουν το βράδυ πριν δύσει ο ήλιος στη διπλανή χώρα? Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Είμαι κακός εγώ που τα λέω? Οι άλλοι δεν βλέπουν εκεί που ζουν? Τι να πω, δεν ξέρω. Η λογική έχει τελειώσει, η επιστήμη έχει σηκώσει τα χέρια και μάλιστα τα έχει τεντώσει σε στάση ανατάσεως. Τελείωσε. Είπαμε στην εισαγωγή πώς από πολύ μικρά πράγματα μπορεί να επιτύχεις μεγάλο αποτέλεσμα. Έτσι και αναφέραμε το παράδειγμα αυτό με το παιχνίδι με τις κάρτες. Ναι. Απλώς υπάρχει παντελής αδιαφορία για όλα. Έτσι, όλα αυτά θα μπορούσαν να επιληθούν. Με μικρές πράξεις κάποιων εκεί πέρα πολιτών, οι οποίοι κάποιος θα έπαιρνε μια φωτογραφική μηχανή να πάει να τραβήξει μερικές φωτογραφίες και να τις στείλει. Και θα συνεχιζόταν αυτό το πράγμα. Αλλά δεν υπάρχει αδιαφορία, δεν ενδιαφέρεται κανένας για τίποτα. Για να είμαστε ειλικρινείς, το να τη στείλει σε αθηναϊκή εφημερίδα ατύχησε. Γιατί να τη στείλει σε εφημερίδα? Δεν πρόκειται να δημοσιευτούν. Γιατί να τη στείλει σε εφημερίδα? Μπορεί όμως να τη στείλει σε τοπικά site που παλεύουν, πατριωτικά site. Μπορεί να τη στείλει, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο είναι γενναίο παράδειγμα αντιστάσεως και αμήνης στην ασυδοσία του τουρκικού προξενείου Κομωτινής. Είναι η γνωστή εφημερίδα «Η Ζαγάλισσα», ναι, για την οποία είχαμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, ναι, και η οποία κάνει τρομερή προσπάθεια με τα πολύ πενιχρά μέσα τα οποία έχει, σε αναντιστοιχία με τις τουρκόφωνες εφημερίδες της Θράκης, οι οποίες είναι
γενναιόδαρα επιδοτούμενες. Ναι. Να μην αναφέρω ονόματα. Λοιπόν, υπάρχουν νησίδες, αλλά θέλουν ενίσχυση προσπαθίας. Δηλαδή, θα μπορούσαν οι πολίτες να πάνε να πιάσουν τους τοπικούς βουλευτές, να του πούνε, έλα εδώ, τι είναι αυτό το χάος, έχεις θράσος και ζητάς τώρα να σε ψηφίσουμε. Από πού θα σε ψηφίσουμε, όταν δέχεσαι την αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Και αυτό γίνεται κάθε φορά στη Θράκη, κύριε Βασιλιάδη. Mm-hmm. Μεταφερόμενους με πούλμαν από την Τουρκία. Με τα έξοδα πληρωμένα εννοείται, έτσι. Ναι, μα τι, αλίμονο. Αλίμονο. Υπάρχουν καταγγελίες και για θέματα υγειονομικά, τα οποία επίσης θάβονται. Και προετών είχαν φτάσει τα θέματα αυτά και στη Βουλή και έπεσε αφωνία και αφασία. Ναι. Το Υπουργείο Υγείας εκείνη την εποχή έκανε ότι δεν ήξερε. Ναι. Πάνε και μαζεύουν τα παιδάκια της μειονότητος να τους κάνουν αυτή τη φοβερή κατάσταση, ανίποτη κατάσταση για τον ψυχισμό ενός μικρού παιδιού, την περιτομή. Και δεν έχουν παρουσία ούτε καν γιατρού. Μαζεύουν, σερβίρουν πιλάφι για τους γονείς. Η μειονοτική είναι εκδηλώσεις αυτά που γίνονται. Ανοίγονται τέντες, τραπεζάκια, ναι, καζάνια, φτιάχνουν πιλάφι και χωρίς την παρουσία ιατρών κάνουν, λέει, τα διαβάζω αυτά, δεν τα βάζω στο μυαλό μου. Λοιπόν, και το Υπουργείο Υγείας δεν ξέρει τίποτα, δεν ήταν εκεί. Ούτε οι τοπικές αρχές ξέρουν. Τίποτα, μούγκα, μούγκα. Λοιπόν, μη συγχύζεστε μόνο, γιατί έλεος. Μου πάθετε τίποτα. Έλεος. Ηρεμήστε. Υπήρξαν ορισμένοι αυτόπτες στα γεγονότα της Παναγίας των Παρισαίων, κάποιοι τηλεθεατές, άλλοι από το διαδίκτυο, ναι, που είπαν ότι είδαν μέσα στα μαύρα σύννεφα των καπνών, ναι, μέσα στους μαύρους καπνούς, εν πάση περιπτώσει, πάνω από την καιόμενη εκκλησία, ναι, των παπικών, ένα πρόσωπο, κάποιοι λένε έμοιαζε στον Χριστό, εν πάση περιπτώσει μία αντρική φιγούρα, ναι, και κάτι θέλατε να πείτε πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι. Φαίνεται στις φωτογραφίες που δείξαμε. Υπάρχει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Στις φωτογραφίες που δείξαμε. Και μάλιστα δεχτήκαμε. Την έχουμε δείξει τη φωτογραφία. Δεχτήκαμε και κάποια σχόλια. Στην προηγούμενη εκπομπή την έχουμε δείξει τη φωτογραφία. Ναι. Ναι. Όχι, δεχτήκαμε και κάποια σχόλια, νομίζω. Ναι, για τη φωτογραφία αυτή τη δείξαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι. Φαίνεται εκεί. Λοιπόν. Αυτό. Κρατάμε μικρό καλάθι. Διότι υπάρχει ένα καλοοργανωμένο πρόγραμμα, ναι, το οποίο ετοιμάζεται πάνω από 3 δεκαετίες, ναι, από τι λένε οι πληροφορίες από αμερικάνικες πηγές. Το επιβλέπει η ίδια η NASA το πρόγραμμα αυτό, ναι, και λέγεται, κύριε Βασιλιάδη, Project Blue Beam, δηλαδή, ναι, σχέδιον της μπλε ακτίνος. Ναι, και τι σχέση έχει με αυτό που λέμε τώρα εδώ πέρα. Είναι το πρόγραμμα, ναι, με το οποίο μπορούν και προβάλλουν στον ουρανό, mm-hmm, όπως ακριβώς θέλουν, ό,τι ακριβώς διαλέξουν, ούτως ώστε αυτοί οι οποίοι βλέπουν από κάτω ευνηδιάζονται, συγκλονίζονται και έχουν την αφέλεια να πιστεύουν ότι πρόκειται για κάποιο θαύμα. Ενώ είναι μία τεχνητή κατασκευή, ναι, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από δορυφόρους. Μπορούμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες για να διευκολύνουμε τους τηλεθεατές, κύριε Βασιλιάδη. Τα 4 βήματα, the 4 steps to global domination, της παγκοσμίου καταλήψεως, να το πούμε, κυριαρχίας, κύριε Βασιλιάδη. Κυριαρχίας. Τα 4 βήματα για την παγκόσμια κυριαρχία. Project Blue Beam. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ. Εδώ κοιτάξτε, προβάλλεται ξαφνικά μέσα από τα σύννεφα ο εσταυρωμένος. Ναι. Και όσοι το βλέπουν μένουν άφωνοι, ειδικά αν είναι χριστιανοί, είτε είναι του δόγματος του δικού μας, είτε είναι των άλλων δογμάτων, μένουν άφωνοι. Και όμως αυτό είναι τεχνητά προβαλλόμενο με ειδικούς φακούς. Πάμε παρακάτω, που ξεκινάει από δορυφόρους. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Παρακαλώ. Μπορεί και αυτό να δούμε κάποια στιγμή, δηλαδή να δούμε τον θεάνθρωπο και να δούμε και δίπλα υπτάμενους δίσκους. Όλο αυτό παράγεται, ναι, ετοιμάζεται, μεθοδεύεται.
για το συγκλονισμό των ανθρώπων και βέβαια να επιτευχθούν στη συνέχεια άλλου είδους στοχεύσεις και σκοποί. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ. Fake planes, σας λέει κάτι αυτό. Τι να μου πει, ναι. Fake planes. Ναι, ψεύτικα αεροπλάνα. Ναι, όχι, όχι σαν ανάγνωση δύο λέξεων. Τι πράγμα. Θυμηθείτε τους διδύμους πύργους. Θυμηθείτε τους διδύμους πύργους. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Όχι, στους διδύμους πύργους ήταν αεροπλάνα. Λοιπόν, προσέξτε εδώ. Ναι. Ένας καβαλάρης στον ουρανό. Ναι. Αυτά τα έχουν πάρει οι ερασιτέχνες. Και ένας στοκός που φαίνεται εκεί η δεξιά, τι είναι? Είναι κολόνα. Τι κολόνα? Με μεταλλική. Ήταν ο... Ναι. Αυτός που τράβηξε σε σημείο εκείνο. Πάμε σε επόμενη φωτογραφία. Νομίζω έχουμε κι άλλη. Κοιτάξτε εδώ. Στο ένα προβάλλεται ένα θηριώδες αεροσκάφος δεξιά, που μοιάζει μάλλον με αεροσκάφος, βλέπετε το ωραίο τμήμα, και στο άλλο είναι μια, τι να πω, ανθρωπομορφική ύπαρξη. Δεν είναι ούτε χέρια αυτά, ούτε πόδια αυτά ανθρώπινα. Είναι κάτι περίεργο. Ναι. Και είναι πάνω από ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο στην Αμερική, τραβηγμένη η φωτογραφία. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται σκοπίμως ευνηδιαστικά και έχουν αποτελέσματα του να τρομάξουν αυτούς οι οποίοι θα είναι μάρτυρες και θα τα βλέπουν. Έχουμε άλλη φωτογραφία? Νομίζω έχουμε. Ναι, The NASA Bluebeam Project. Δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσουμε. Όποιος θέλει θα διαβάσει το κείμενο από κάτω. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Και προσέξτε ότι στις προτιμόμενες επιλογές είναι οι άγγελοι, ναι, για αυτά τα project. Spiritual, το βλέπετε, αποκάλυψεις among world religions, στην τελευταία γραμμή. Πάμε και στην επόμενη εικόνα, παρακαλώ. Εδώ να σταματήσουμε λίγο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας γαλλοκαναδός ακτιβιστής και λεγότανε Serge Monast. Γράφει γαλλικά από κάτω, journaliste de la presse libre internationale, δηλαδή ένας δημοσιογράφος του ελευθέρου διεθνούς τύπου. Για το προηγούμενο όμως δεν το μεταφράσατε. Είπαμε στην προηγούμενη φωτογραφία. Όχι, κάποιος που δεν είναι αγγλομαθής. Δεν τα διάβασα όλα. Όχι, να μεταφράσετε αυτό που γράφει από κάτω για κάποιον που δεν είναι αγγλομαθής. Λοιπόν, according... Να μεταφράσετε, όχι να διαβάσετε αγγλικά. Σύμφωνα με τις... σύμφωνα με τον αποθανόντα... Όχι. Late. Έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει. Ο δημοσιογράφος, σύμφωνα με τον αποθανόντα δημοσιογράφο... Όχι, πρόσφατο εννοεί, πρόσφατο δημοσιογράφο... Σερζ Μονάστ. Η NASA, ναι, σχεδιάζει... Την προβολή γιγαντιαίων... Την προβολή 30 ολογραμμάτων γιγαντιαίων... Όχι 30. 30 γράφει. 3D, όχι, συγγνώμη. 3D. Τρισδιαστάτων. Ναι. Δεν διακρίνω καλά. Ολογραμμάτων. Γιγαντιαίων τρισδιαστάτων ολογραμμάτων. Of religious, τι λέει, figures, θρησκευτικών μορφών, θρησκευτικές μορφές, μπράβο, θρησκευτικών μορφών στην ατμόσφαιρα, στην ατμόσφαιρα, για να ξεκινήσει μία πνευματική αποκάλυψη, spiritual, μπράβο, ανάμεσα στις θρησκείες, θρησκείες του κόσμου. Ναι. Λοιπόν, έτσι, για κάποιον, είναι πάρα πολύ, βέβαια, όποιος, ναι, θέλει, ναι, την εικόνα θα την παγώσει και θα διαβάσει με τη στοιχεία. Πάμε στην άλλη, λοιπόν, πάμε στην άλλη. Και εδώ είναι, λοιπόν, ο Γαλλοκαναδός, ο οποίος βγήκε, είχε το κουράγιο. Ναι. Και βγήκε δημοσίως στις αρχές της δεκαετίας του 90 στην καναδική τηλεόραση και έκανε ορισμένες ομιλίες. Ο άνθρωπος αυτός είχε πει, ο οποίος μάλιστα έχερε άκρας υγείας, ναι, ήταν ένας πολύ σωματώδης άνθρωπος, γύρω στο 1985-1990, και είχε πει, υπάρχουν και στο YouTube οι ομιλίες του και οι συνεντεύξεις του στην καναδική τηλεόραση, ναι, και είχε πει ότι αν πάθω κάτι, θα ξέρετε, με βγάλαν από τη μέση. Ναι. Όντως, λοιπόν, λίγες μέρες πριν τον βγάλουν από τη μέση, μπούκαραν οι καναδικές αρχές στο σπίτι του και του πήρανε τα παιδιά του. Μάλιστα. Και 4 μέρες μετά τον περίεργο θάνατό του, βγάλαν από τη μέση και το συνεργάτη του. Ναι. Όποιος θέλει περισσότερα για τον Serge Monast, μπορεί να τα βρει στο διαδίκτυο, είτε αγγλικά είτε γαλλικά. Ο άνθρωπος αυτός θυσιάστηκε διότι απεκάλυψε με λεπτομέρειες σε κανάλια
στον Καναδά, ποιο ακριβώς είναι το πρόγραμμα, το Project Bluebeam και τι σκοπούς έχει. Ναι. Οπότε, για να κάνουμε τον κύκλο από την αρχή του θέματος που θέσατε για την πυρκαγιά στην Παναγία των Φαρισίων, μικρό καλάθι με οτιδήποτε φαίνεται σαν όραμα στον ουρανό. Καλά, ένα σχήμα πάνω στον καπνό ήταν. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ή τυχαίο γεγονός ή θείο σημάδι. Δεν νομίζω ότι εμπλέκεται το Project Bluebeam εδώ πέρα. Αν και είχε την αξία του αυτό που είπατε και που δείξατε όλες αυτές τις φωτογραφίες, απλώς δεν θεωρώ ότι η συγκεκριμένη περίπτωση έχει να κάνει σχέση με αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν όντως πολύ ωραία αυτά που μας δείξατε και όσα γενικώς μας καταθέσατε, διότι πλησιάζουν και μεσάνυχτα, να μην κουράσουμε τον κόσμο άλλο. Ναι. Αν δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι. Ίσως κάποιοι φίλοι ευνοήτως περιμένουν να πούμε κάτι παραπάνω για τις ερχόμενες εκλογές της Κυριακής. Τι παραπάνω να πούμε. Στις 26. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Όχι, δεν θα πούμε παραπάνω τίποτε. Μακάρι, το είπαμε προηγουμένως. Να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας, την τιμή που μας κάνατε να είστε εδώ κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ για όλα όσα μας καταθέσατε. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, βεβαίως, όπως σε κάθε εκπομπή, η Μακεδονία ξακουστεί. Ολοκληρώνεται η 41η εκπομπή V for Vendetta. Όσοι νομίζετε ότι έχετε να προσφέρετε κάτι στην πατρίδα, στην πίστη και στην οικογένειά σας, εγγραφείτε στους εθνικούς φύλακες. Αν αντιθέτως νομίζετε ότι δεν έχετε να κάνετε τίποτα για αυτά τα οποία προενέφερα, τότε μην χάσετε το χρόνο σας. Και επειδή, όπως είπαμε και προηγουμένως, έρχονται εκλογές, θα πω κάτι που είχε γράψει ένας ο Αρκάς, νομίζω κάποια γελιογραφία, ότι και έχει μεγάλη αξία βεβαίως, κυρίες και κύριοι, και λέει ψηφίζετε κοιτώντας το προσωπικό σας συμφέρον και μετά παραπονιέστε, διότι αυτοί τους οποίους εκλέγετε κοιτάζουν το προσωπικό τους συμφέρον. Να είστε όλοι καλά, Χριστός Ανέστη.